Θέλει πάνω από 500.000 οβράνιες συμβόλαιο το χρόνο. Παιδιά, να το πείτε με τρόπο μόνο στο Μελισανίδη. Γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι εμείς και τέτοιες ειδήσεις καλό είναι να τις λέμε με τρόπο. Συγγνώμη, το διάβασα. Δεν παίρνεις έτσι, ρε κουκλίτσα. Αφού το διάβαζα τώρα. Ρε κουκλίτσα, λίγο λυπήσου. Αφού το διάβαζα, τώρα αυτό διάβαζα. Πάνω από 500.000 καλή θέλει ο Βράνιας συμβόλαιο το χρόνο. Παιδιά, με τρόπο να του το πείτε. Μην σας πει τίποτα μάου-μάου εκεί πέρα. Άκου 500.000. Να μιλάς λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος έχει έξοδα, έχει να διεκδικήσει. Καλά, το... πλάκα κάνεις, ξέρεις πώς έχει πάει η ρίζα για το μαλλί σε μένα. Τα λες κάθε μήνα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι κακία, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πολλά μαλλιά. Όχι, για τον Βράνιες λέω, που βάφει το μαλλί. Έξοδα είναι αυτά. Έξοδα είναι. Και αν έρχεται και ο κομμωτής στο σπίτι, γιατί εντάξει, okay, δεν θα πηγαίνει. Κάνει και το άσπρο το ξανθό, το προσπαθεί τουλάχιστον, δεν το κάνει. Που θέλει δυο με τρία χέρια. Βέβαια, και θέλει και συχνή επίσκεψη και για ρεφλέ στο κομμωτήριο. Με πλάκα, κάνει. Άμα κυτρινίζει αυτό, δεν θες να το κάνει ένα ρεφλέ. Βέβαια. Γιατί το σαμπουάν, το silver, το μπλε, το οποίο παίρνει την κυτρινή. Μην κάνει διαφήμιση. Δεν είναι μάρκα. Α, δεν είναι μάρκα. Ο τύπος. Α, ωραία. Έχει από όλες τις εταιρείες. Ναι. Πρέπει να βάζει ένα ειδικό σαμπουάν. Μία φορά την εβδομάδα για να μπορεί να φεύγει αυτή η κυτρινίλα. Έξοδα είναι αυτά. Έξοδα εγώ είναι που είμαι βαμμένη ξανθιά, τα καταλαβαίνω και εσύ βαμμένη ξανθιά είσαι και τα καταλαβαίνεις. Και κάπου διάβαζα του Βράνιες τώρα και λίγο ταράχθηκα. Φαντάζομαι και ο Τίγρης μόλις θα διαβάσει σήμερα από τις εφημερίδες. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε βρε παιδιά. Μπήκαμε λίγο απότομα, μπήκαμε λίγο άκομψα. Αλλά η επικαιρότητα είναι αυτή η οποία μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Πολλά μαζί θα... έχουμε. Πολλά. Πολλά έχουμε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12, μπουγάτσα με hangover. Βεβαίως εδώ κρατάμε τις παραδόσεις. Μπήκαμε με μπλόντι, με ραγόνα. Ναι, ΠΑΟΚ, day to day. Κοίτα, σε μέρα ραγόνα θα μπούμε με καράσκο. Ναι, τα ξέρω. Μπαίνουμε με μπλόντι και παίζουμε οπωσδήποτε ένα καράσκο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί προς το τέλος. Ναι. Έχουμε αγωνιστική βεβαίως. Σήμερα θα δώσουμε και στοιχήματα. Στοίχημα θα δώσουμε, όχι στοιχήματα. Νιώθεις τυχερή στην τοποθεσία λίμπερο. Τι, πώς το είχε πει ο ένας πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τα στοιχήματα. Σωτήρη, τα στοιχήματα. Δεν ξέρω τι λες τώρα. Τα. Πώς το είχε πει, ρε παιδί μου, ένα που δεν παίρνει πληθυντικό. Α, τα προστήματα. Τα προστήματα. Ναι. Έτσι κι εγώ σήμερα θα δώσουμε στοιχήματα. Τα προστήματα, τα πρόστιμα. Όλα εδώ, θα μάθουμε και να μιλάμε σωστά. Λοιπόν, τι λέγαμε όμως, λέγαμε για τον καιρό να πούμε. Παιδιά, έχει ζέστα. Εγώ μάλλον να με το πάπλωμα σήμερα. Πάπλωμα έχεις ακόμα. Έχω ακόμα πάπλωμα. Εγώ το πάω μέχρι τέλος με το πάπλωμα, δηλαδή μέχρι να μη σηκώνει η κατάσταση. Πες μου τι γνώμη θα έχει σχηματίσει ο μέσος ακροατής για σένα που δεν σε γνωρίζει. Ναι. Φατσικά ή κανονικά. Τι γνώμη έχει σχηματίσει για μια κοπέλα που ακούει στο ραδιόφωνο ότι είναι χειμώνα καλοκαίρι. Με κοντομάνικα τουλάχιστον. Δεν έχει μακριμάνικες μπλούζες. Έχει ένα φούτερ και αυτό θα το βάλει άμα πάμε στο πύλιο. Στο τσακίρ και έφυνε. Στο πολύ κρύο. Και να λες όμως ότι έχεις πάπλωμα μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα το πας μέχρι αρχές Μαΐου. Έχουμε πρωτομαγιά την Τρίτη. Νομίζω κάνουμε πρωτομπάνια. Νομίζω ότι το ότι άνοιξαν όλα τα beach bar στη Θεσσαλονίκη. Τότε αρχίσαν όλοι να κάνουν στα story από τις παραλίες. Αλλά κανείς δεν βουτάει γιατί όλοι να τους πάει. Καλά, λογικό είναι. Η θάλασσα είναι πολύ κρύα ακόμη. Αλλά γιατί να μην πας μια βόλτα στην παραλία. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που το κατακρίνεις τώρα. Αν είχα εγώ κενή την Κυριακή μου σήμερα, ναι, θα πήγαινα μια βόλτα στη θάλασσα. Εγώ δεν σου λέω ότι θα μπω μέσα, αλλά θα βάλω το μαγιό μου έτσι λίγο για το χρωματάκι μου, για το insta story μου. Θα χαρούμε την κάθε εποχή. Δηλαδή είναι άνοιξη. Έχει ζέστη. Πάνε σε μια παραλία για καφέ. Γιατί, συγγνώμη, θα πας σε μια παραλία βιασύνη, ρε, και δεν θα βάλεις το μαγιό σου να κάτσεις κάτω στην άμμο, να παίξεις με τα παιδάκια σου, αν έχεις. Δεν κρατιέμαι όταν έχω τη θάλασσα μπροστά μου και θα βουτήξω. Την πρώτη φορά που το έκανα με κρύο, ήταν τέτοια τέλη Απριλίου, πριν την πρωτομαγιά είχα πάει, και καθίσαμε μέχρι πρωτομαγιά. Όταν βούτηξα, έπαθα ένα εγκεφαλικό. Όχι όπως το να χαίρονται πέρυσι στην Πρέβεζα, που ήταν κατά καλό καιρό, αλλά τα νερά είναι στο μείον, θυμάσαι. Ναι. Αλλά ήταν κρύα. Τι έπαθες? Όχι, τίποτα. Δεν ακούω από τα ακουστικά μου, Σωτήρη, καθόλου. Τίποτα. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να σου πω τον καιρό για σήμερα. Χθες έδινε μέχρι 24, σήμερα δίνει μέχρι 26. Εγώ χθες το μεσημέρι στο κέντρο, εσύ δούλευες. Εγώ που γυρνοβολούσα, στα φαρμακεία που λέει τις ημερομηνίες, τις θερμοκρασίες και την ώρα, ναι, κάποια στιγμή στο κέντρο έδινε και ένα 30 διάρι. Και ενημερώθηκα από φίλο στο ρεόκαστρο, στο εξωτικό ρεόκαστρο, που είναι και ψηλά, έτσι, δεν είναι κάτω.
ότι και εκεί είχε 31-32 βαθμούς το μεσημέρι. Και έχει ζέστη. Ωραία, και εδώ έρχομαι εγώ με 30-31 βαθμούς. Και λες ότι είσαι με το πάπλωμα. Όχι, όχι. Με το πάπλωμα μάλλον. Δεν σου είπα ότι ήμουν με το πάπλωμα. Μάλλον με το πάπλωμα. Το κλωτσούσα δεξιά, έφευγε αριστερά. Το άφησα και μπαλκονόπορτα χθες. Ναι, ναι, και εγώ την άφησα την μπαλκονόπορτα. Αλλά ξέρεις, είναι αυτός ο περίεργος καιρός που αφήνεις την μπαλκονόπορτα και μπορείς να ξυπνήσεις με ένα πολύ ωραίο. Αυγενικό. Ένα νευροκαβαλίκεμα. Είναι αυτές τις μέρες που παγώνεις, πιάνει το ρεύμα και παγώνεις έτσι τόσο ωραία και τόσο καλά. Τι βλέπεις τώρα? Ξέσπασμα χαράς από την Άγια τις μεγάλες στιγμές, τον Α. Λοιπόν, με 30 βαθμούς, όσο σου είπε σήμερα, γιατί να μην πάει ο κόσμος στην παραλία? Να πάει. Γιατί να μην κάνει μια βόλτα? Είσαι ριστική τώρα. Έτσι, είσαι αρνητική. Εγώ προτείνω να πάτε στην παραλία, να πιείτε το καφεδάκι σας. Αν έχετε όρεξη να βουτήξετε, γιατί όχι. Να βουτήξετε. Να βουτήξετε. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε, ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ δράση σήμερα η μέρα. Έχει και παιχνίδι του Άρη στις 5, έχει και παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 7. Εκτός έδρας παίζει ο Άρης με το Κρυσκέκι. Ναι, στην Άρτα. Στην Άρτα. Λογικά έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο που είναι στο δρόμο. Στην Άρτα. Ναι. Μην το μαθαίνει κανείς. Δεν το ξέρες. 10 και 17 πρώτα λεφτά το πρωί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήξερα ότι. Αν δεν πήγαινε εκεί ο Τάσος Δημητριάδης, ο δανεικός του ΠΑΟΚ, ούτε εγώ θα το γνώριζα. Οπότε το γνώριζα από εκεί. Είδες, μαθαίνουμε και γεωγραφία μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι αυτό. Δεν την ήξερα σαν ομάδα. Ψέματα δεν θα πω. Ήξερες εσύ την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Καταρχάς πρέπει να είναι νέα ομάδα. Έλα, θες το κινητό μου. Θέλω κάτι το κινητό σου, ναι, συνέχισε. Είναι αυτό που μαθαίνεις με τον ΠΑΟΚ. Μαθαίνεις διαφορετικά πράγματα. Συνέχεια. Τον κωδικό μου τον ξέρεις? Απ' έξω. Απ' έξω. Βλέπεις για τι οικειότητα μιλάμε. Παίρνει το κινητό, ξέρει τον κωδικό, μπαίνει. Πες μου εσύ που είναι η Denizlispor. Αυτό ήθελα μόνο από το κινητό σου. Ευχαριστώ. Τουρκία. Από την προφορά το κατάλαβες. Πού να είναι. Πού να είναι. Τι έγινε. Λοιπόν. Δηλαδή αυτό γιατί. Αυτό είναι προσβολή για τον μέσο ΠΑΟΞΗ. Το ότι δεν το σκέφτηκε ΠΑΟΞΑΚΙ και το σκέφτηκε κάποιος Ντενιζάνος. Ντενιζάνος. Ντενιζλισπορ. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μας εκθέτει. Ενώ εσύ, φίλε ΠΑΟΞΗ, έφαγες 10 αγωνιστικές, 10 παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών και μια τέτοια ιδέα δεν είχες. Τι έκανε λοιπόν ο φίλος Ντενιζλάνος, έτσι το λέμε. Ντενιζλάνος. Ναι. Ο παδός της Ντενιζλισπορ. Ναι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου. Δεν θέλω να σκεφτώ τι έχει κάνει, τι μπούκα μπορεί να έκανε, τι ντου μπορεί να επιχείρησε. Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν ο οπαδός τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για ένα χρόνο. Ωραία. Αλλά τώρα μιλάμε για άρρωστον Ντενιζλάνο. Δεν μπορεί, σου λέει. Γεννήθηκε με αφίσα του. Ποιος είναι ο ηγέτης της Ντενιζλισπορ? Ο Περιζολόγλου. Αυτός. Λοιπόν, έφαγε την απαγόρευση και τι έκανε ο άνθρωπος αυτός ο μικρός θεούλης? Του είχε επιβληθεί, λέει, τιμωρία ενός χρόνου που δεν μπορούσε. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο, έτσι. Αυτός όμως ήθελε να είναι εκεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ φώναζε στα τουρκικά απ' έξω από το γήπεδο. Και τι έκανε λοιπόν? Πήρε ένα γερανό, ναι. Νίκιασε ένα γερανό, ναι, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς έξω από το γήπεδο, ναι. Ανέβηκε πάνω στο γερανό και καθόταν πάνω στο γερανό και έβλεπε το μάτς. Φώναζε και όλα. Ενοχλούσε κανέναν? Όχι, ήτανε μέσα? Όχι. Όχι, γιατί? Είχε αθηναϊκές πινακίδες? Έχει αθηναϊκές πινακίδες. Ο γερανός. Τι θέλεις τώρα? Δεν ενοχλούσε ο άνθρωπος και? Και τον απομάκρυνε, λέει, η αστυνομία. Απαράδεκτη η αστυνομία. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω, ποιο κανόνα. Και λέει ότι τουλάχιστον προσπάθησε παρενεύει ο άνθρωπος. Και γιατί να μην έχουμε εμείς 50 γερανούς στα Πέριξ? Που έχουμε και χώρο, έτσι. Μπράβο, και να πάρουμε αυτούς τους μεγάλους σωτήρι του μετρό. Που έχουν πάνω και τη γέφυρα. Αερογέφυρα. Και να είναι πάνω, 100% πάνω στις γέφυρες. Και να κάνουμε και εκεί. Αλήθεια λέω. Φτερνίστηκε. Αλήθεια λέω για τον Ντενιζλάνο. Ναι. Δεν έπρεπε να το κάνουμε εμείς αυτό. Έπρεπε να μας προλάβει ένας Τούρκος. Κοίταξε. Στον ΠΑΟΚ έχουν. Πρώτοι δεν ήταν με τους Φουταράτσας. Τους πρώτους. Ναι. Μετά άρχισε να γίνεται μόδα. Ναι, και, έχει και ακόμα και τώρα βλέπουν από γύρω-γύρω. Και από γερανό το έχουν κάνει σωτήρι. Από γερανό. Πάω Ξάνθη, λέει. Καλά, και δεν το σκέφτηκαν τώρα στην Τούμπα ξανά. Το πάω... πότε? Πάω... Το 2000. Πάω Ξάνθη με γερανό. Δεν έχω. Ελένη, να το ερευνήσεις. Δεν το έχω κατά νου αυτό. 99-2000 πάω Ξάνθη
Οπαδοί του Πάουκ. Φίλε, θυμάται και του κόλπου. Ποιοι βάλαν τα γκολ. Οπαδοί του Πάουκ πάνω στο γερανό και βλέπουν το μάτς. Ήταν και κλεισμένον. Υπάρχει φωτογραφία. Ήταν και κλεισμένον. Υπάρχει φωτογραφία. Και γιατί δεν το είδαμε ξανά αυτό το σκηνικό. Σωτήρι ήταν ακριβώς ο γερανός, μετά τι έγινε. Πρέπει να φάγαμε τιμωρία, λέει, για το γερανό. Φαντάζεσαι. Απαγορεύεται είσοδο στον γερανό. Και η ανύψωση γερανών. Στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας. Φίλαθλοι. Προστατεύστε την ομάδα μας. Μην ανεβαίνετε σε γερανούς. Σωτήρι, ποιοι είχαν βάλει τα γκολ δηλαδή σε αυτό το 5-0 του 2000. Θα στα πει, παιδί μου, αναλυτικά. Ναι, αυτό τώρα, θα στα πει αναλυτικά, λεπτό και. 5-0, λέει, θυμάται. Όχι, εγώ θέλω να μου βρεις φωτογραφία αν υπάρχει. Τώρα την ψάχνει ήδη. Γιατί θέλω να κάνω τώρα άρθρο, μου έδωσε ένα άρθρο. Όταν εμείς τα κάναμε αυτά. Εσείς γατάκια. Η Ντενισλάνη. Ήσασταν στα δέντρα, όχι στους γερανούς. Η Ντενισλάνη ήταν στα δέντρα. Μάλιστα. Ή όταν εσείς ήσασταν στα δέντρα, εμείς ήμασταν ήδη στους γερανούς. Πολύ καλό και αυτό. Και να σου πω κάτι για τίτλος. Ναι. Και γιατί αποθεώνουμε τον Ντενισλάνη, εφόσον το είχαμε κάνει. Να είδες, ναι, άμα γιατί... δεν ξέρεις την ιστορία σου, μην βγαίνεις και τα λες. Φίλοι. Πόσο ωραίο αυτό το. Να φτιάξουμε την ομάδα μας. Χθες σε καφέ βγαίνει αυτό το άρθρο. Φτιάξε τον πάω τον αγαπημένο παράγοντα. Θέλω να τα πούμε μετά αυτό. Εντάξει, είναι. Πραγματικά πρέπει να το αναλύσουμε. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά σου δίνει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί. Ναι. Μπαίνεις στο τρυπάκι και θέλεις να κάνεις κι άλλη ενδεκάδα κι άλλη. Νιώθεις και λίγο προπονητής, όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Να σου πω κάτι, όσοι το έκαναν, γιατί τώρα με έβαλες φωτιά, όσοι το έκαναν έλεγαν, εγώ με αυτή την ενδεκάδα δεν χάνω. Ναι. Πρωτάθλημα σβηστά. Ολονών τα σχόλια που έκαναν αυτή την που έφτιαξαν την ενδεκάδα, ρε παιδί μου, ήταν δεν χάνω. Δεν χάνω, πρωτάθλημα σβηστά. Θα τα πούμε όμως στην πορεία, θέλω να μου πεις για τη Χαλκιδική, για αυτό που βλέπω εκεί. Γιατί θα μας απασχολήσει τώρα. Θα μπαίνει και η Χαλκιδική και τα νέα της Χαλκιδικής στην καθημερινότητα. 10 τροχόσπιτα πήραν φωτιά στην Αμουλιανή. Έχεις πάει Αμουλιανή? Ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Πώς πήραν τα τροχόσπιτα φωτιά? Σε κατασκήνωση ήταν. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ στην περιοχή Μεγάλη Άμμος. Τέλεια και εκεί. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υλικές ζημιές μόνο στα τροχόσπιτα ευτυχώς. Διενεργή προανάκριση για τα ακριβή αίτια. Μάλιστα. Κατασκήνωση είναι. Τώρα λογικά κάποιο ατύχημα έγινε. Αυτό τώρα το καλοκαίρι που αρχίζουν και μας απασχολούν αυτά με τις φωτιές. Ναι, λίγο. Λίγο ξέρεις. Και ποια είναι κανονικές και ποια είναι επί τούτου. Ναι, τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, πριν έχουμε πολύ... μετά και τηλεφωνήματα να πούμε. Έχει πολύ πράγμα η μέρα σήμερα. Εγώ να σου δώσω μια είδηση για Αβίτσι, έτσι. Τι Βίτσι? Αβίτσι. Αβίτσι. Αβίτσι, ναι. Βεβαίως. Πρόκειται για αυτόν τον DJ, τον μουσικό παραγωγό, τον καλλιτέχνη, ο οποίος πρόσφατα έχασε τη ζωή του. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά, ναι, η αιτία θανάτου του διάσημου DJ του Avicii ήταν η αυτοκτονία. Α, το πουλάκι μου. Ναι. Σε αυτοκτονία, λοιπόν, αποδίδεται ο θάνατος του διάσημου παραγωγού, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγες μέρες σε ηλικία μόλις 28 ετών. Βεβαίως το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε και η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ότι άφησε πίσω του ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Δεν είναι ιδιαίτερο. Γι' αυτό ζητήσανε εκείνη την ώρα να σεβαστούν και διακριτικότητα. Και αφού πέρασαν μερικές ημέρες, η οικογένεια βγήκε και επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο 28χρονος αυτοκτόνησε. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί, όπως τον χαρακτήριζε η οικογένειά του. Κοίτα, θυμάσαι και με την Dolores O'Riordan, πριν κανένα δίμηνο είναι που έφυγε. Και για εκείνη, αυτό ήταν που ψιλοακούστηκε. Ότι η μάλλον αυτοκτονία πρόκειται, επειδή είχε και το σύνδρομο της διπολικής διαταραχής, είχε τάση αυτοκτονίας, μάλλον για κάτι τέτοιο πρόκειται. Λοιπόν, όπως λένε οι συγγενείς του, έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα θέρετρο στο Μουσκάτ του Ομάν. Ήταν μια εύθραυστη ψυχή που δεν μπορούσε να προχωρήσει στη ζωή πλέον, αναφέρουν οι συγγενείς. Ο αγαπημένος μας Τιμ ήταν ένας αναζητητής, μια εύθραυστη καλλιτεχνική ψυχή που έψαχνε απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα. Ένας τελειομανής που κατάφερνε το κατόρθωτο, που ταξίδευε και εργαζόταν σκληρά σε ρυθμούς που τον οδήγησαν σε ακραίο στρες. Όταν σταμάτησε τις περιοδίες, ήθελε να βρει ισορροπία στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένος. Αγωνίστηκε απέναντι σε σκέψεις για την ουσία, τη ζωή, την ευτυχία. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν καλλιτέχνη 28 ετών, με όλο τον κόσμο και όλη τη ζωή μπροστά του. Τα είπαμε και πριν από λίγες ημέρες, αλλά σήμερα δίνουμε ξανά έκταση στο θέμα, γιατί πρόκειται για αυτοκτονία και νομίζω ότι είναι διπλά οδυνηρό να ακούσω ότι ένας νεαρός ηλικίας 28 έβαλε τέλος στη ζωή του. Και ένιωσε τέτοια του. Ματαιότητα για να το κάνει έτσι. Γιατί τέτοια εδώ λέει ότι δεν το έκανε για ερωτική απογοήτευση, ας πούμε. Χωρίς να καταδικάζουμε το οτιδήποτε. Απλά λέμε ότι από το πολύ ψάξιμο, τέλος πάντων. Κρίμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε τα πάντα στη ζωή του, το διάβασα χθες το βράδυ, γι' αυτό ήθελα να το κράτσα για να το πούμε σήμερα. Παρά το γεγονός ότι είχε τα πάντα στη ζωή του, δεν ήταν ευτυχισμένος και ψάχνε μονίμως και την ισορροπία στη ζωή του και διάφορες απαντήσεις και τελικά ήταν προτιμότερο για εκείνον, όπως τουλάχιστον επέλεξε ο ίδιος, να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. Κρίμα. Κρίμα βεβαίως. Ας είναι καλά εκεί που είναι και καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους δικούς του. Άφησε ένα εξαιρετικό έργο, μουσικό έργο πίσω του. Λοιπόν, το κινητό μου να δω. Okay. Να δω το κινητό μου. Το βρήκε γι' αυτό. Το βρήκες. Βρήκες ναι. Φωτογραφία. Όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Σωτήρης Δασκαλάκης. Σωτήρης Δασκαλάκης, θα έχουμε πει μια κινητή εγκυκλοπαίδεια που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Αλλά θα μπορούσε να πάρει μικρόφωνο και να πάμε να κρυφτούμε, να το κλείσουμε εμείς το δικό μας, να μην κυκλοφορήσουμε. Λοιπόν, ανοίγω τη φωτογραφία. Ναι, αίρεση, Γερανός. Ναι. Είναι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ και είναι μπροστά μία σημαία από ό,τι βλέπω, μία σημαία του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, τώρα που τη βλέπεις, δεν λες ότι την έχεις ξαναδεί. Από ότι... Και φωνάζανε, λέει ο Σωτήρης από την ταράτσα απέναντι, είσαστε καλά. Και αυτοί και έλεγαν αυτοί όχι. Και κερκίδα δηλαδή. Πολύ ωραίο θέμα. Τώρα θα το διαβάσει το ΠΑΟΚ 24, θα χώσω την πρωινή βάρδια. Λοιπόν, όταν τα κάναμε εμείς. Πριν πάμε στο διάλειμμα, δώσω και μια είδηση για Πειραιά και Νεάπολη που έκτακτες μας ακούνε διακοπές τα παιδιά. Νερού, γιατί πολύ το χαρήκατε το νεράκι εκεί στα δυτικά. Άντε γιατί πολύ πληθήκατε. Ναι, φτάνει. Ήρθε και καλοκαίρι. Παιδιά, λίγο να πούμε. Λίγο τώρα που μπαίνουμε όλοι μαζί στα αστικά και να ξεκίνησαν οι ζεστούλες, λίγο πιο σιγά το συχνά το ντουζάκι και αποσμητικό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Έτσι να ανεχόμαστε πιο ευχάριστα ένας τον άλλον. Είμαστε που είμαστε πίχτρα. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, δεν υπάρχει λόγος να κουμπιόμαστε το καλοκαίρι. Έτσι. Έτσι. Αν δεν είναι κάτι σοβαρό. Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νεάπολη και σε όλες τις παρακείμενες. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 11, λέει η ανακοίνωση. Υπολογίστε 2-3 εσείς. Μέχρι να ξυπνήσετε να πιείτε τον καφέ σας, θα έχει έρθει το νερό. Έκτακτη διακοπή νερού βρίσκεται εξέλιξη και στην οδό Μακεδονίας και στις παρακείμενες και στην Πειλαία. Μακεδονίας είναι ο δρόμος εκεί πέρα στο εμπορικό κέντρο. Ναι. Στο νοσοκομείο κοντά. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, εκεί θα έχει έρθει μέχρι τις 12 το νερό. Πριν πάμε για διάλειμμα. Έλα. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο 12:30 το βράδυ. Μην πεις ποιος. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Τι θα κάνεις. Σκέψου το στο διάλειμμα και θέλω να μου απαντήσεις μετά. Εντάξει. Πάμε και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Μπουγάτσα με Hangover. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχετε ξυπνήσει, ήδη μας στέλνετε τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλημέρες. Αλλά να δώσουμε ξεχωριστές καλημέρες στην Πόπη και στα Κίμινα και βεβαίως στον άντρα της. Και ναι. Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε. Για την κινητή εγκυκλοπαίδεια που έχουμε απέναντί μας, λέμε. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι. Έχει να συμπληρώσει τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Πολλά φιλιά και έχεις πολύ καλή μνήμη, Έχεις πολύ καλή μνήμη. Σωτήρη, είναι φωτογραφική ή διάβασμα. Φωτογραφική. Ζηλεύω τους ανθρώπους με πολύ καλή μνήμη. Έχω πρόβλημα κι εγώ. Εμένα με λένε ότι είμαι λίγο creepy. Ναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να θυμηθώ τι φορούσε τη μέρα που γνωριστήκαμε. Τι φορούσα. Να πάω στον αέρα. Ναι, ναι. Περίμενα. Είχες έρθει με το ποδήλατο. Αν είναι κάτι πολύ χάλια, να το δώσω οροποιημένα. Είχες έρθει με το ποδήλατο. Φιτ κατάσταση, έτσι. Με ποδήλατο κυκλοφορούσα. Εσύ και η Όλγα Φαρμάκη, το έχουμε πει. Ναι, ορίστε. Δύο είμαστε. Ναι. Είχες έρθει στην παραλία σε ένα μαγαζί που επέμενα να σε γνωρίσω. Ναι. Θυμάσαι που σε παρακαλούσα. Είδες. Δεν ήταν με μπάρα, Δημήτρια Κόνη. Μετά από σκληρή προπόνηση, πήγα σε μαγαζί στην παραλία εκεί. Ναι. Βράδυ. Γιατί επέμενα να με γνωρίσει μια παρέα που... Και έλεγε είμαι με το ποδήλατο τώρα, δεν μπορώ και τα λοιπά. Και της είπα ότι είμαστε πάρα πολύ χαλαρά. Όλα πάω ξάκια εδώ πέρα, μπορείς να περάσεις μια βόλτα να σε γνωρίσουμε.
Δεν ήμασταν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι ήταν με σφινάκι. Ήταν με σφινάκια. Greek έξω. Party. Με... Παρασκευή Σάββατο ήταν. Ήτανε Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Και ήταν μετά από Greek Party με ρακόμελα. Μάλιστα. Εγώ η fit, έτσι, με ποδήλατο έξω στην πόλη. Εμείς ρακόμελα και σκεμπέ και ήρθε η κυρία με το ποδήλατο με τζιν σορτσάκι και φανελάκι. Τα θυμάσαι όλα. Βέβαια. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Θωμά. Ακούμε Λίμπερο με φράπα στο μπαλκόνι. Αυτά είναι μια τυπική Κυριακή, ελληνική, θεσσαλονικιώτικη κυρίως, βεβαίως. Με καλαμάκι. Με καλαμάκι. Δεν το ξεχνάμε. Φιλιά και στην Ξάνθη, στην Εύα μας. Την καλημέρα μας βεβαίως και στην Εύα, στο όμορφο αυτό κορίτσι εκεί από την Ξάνθη. Λοιπόν, αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως. Αν το τηλέφωνο χτυπήσει... Ναι. Τι ώρα. 12.30 ώρα, μία. Καταρχάς βλέπω ποιος είναι. Το βάζεις στο θόρυβο. Δόνηση. Δόνηση. Ωραία. Αν το τηλέφωνο χτυπήσει 12.30 ώρα και το σηκώνεις και λες... Τι, ναι. Τι όνομα λέει. Άγνωστος αριθμός, απόκρυψη. Παίρνω ερωτική φωνή καταρχάς, δεν απαντάω. 12.30 ώρα, ναι. Για βάλε λίγο σωτήρι. Τώρα φτιάχνω όλο το σκηνικό. Ναι, 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 τι θα γίνει, ναι, 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 όταν το τηλέφωνο χτυπήσει 12.30 ώρα το βράδυ. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει. Θα είναι όλα πια χαμένα και τα δικά μας περασμένα, ξεχασμένα. Εσύ στο πρώτο χτύπημα δεν θα απαντήσεις. Λοιπόν, στο δεύτερο όμως σας έχει φάει περιέργεια. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ναι. Είναι αυτό το κλασικό τηλεφώνημα εκείνες τις ώρες. Ναι. Που σίγουρα δεν είναι για να σε ρωτήσει αν έχεις φασολάκια, στείλε μου αύριο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εσύ είσαι με το κλάμερ στο κεφάλι. Και τη ρόμπα. Και τη ρόμπα. Τι κάνεις. Να, ετοιμάζομαι. Ξεκάθαρα. Ναι. Να, είπα να βγω για ένα ποτάκι. Ή να χαλαρώνω στο σπίτι, έτοιμη, ναι, για ύπνο. Ναι, και αυτό μπορεί, ναι. Καλά, 12.30 ώρα να σε πάρει κάποιος για ποτάκι, αναφέρεσαι σε άλλες ηλικίες προφανώς. Γιατί 12.30 ώρα έχει πολύ καιρό να χτυπήσει το τηλέφωνο μου 12.30 ώρα για να μου πούν να βγω εκείνη την ώρα. Πιο πιθανό είναι να με πάρουν για να κανονίσω μην για την επόμενη. Πάρα πολύ μακριά χρονικά. Την προηγούμενη εβδομάδα όταν βγήκαμε από το γραφείο, τι ώρα πήραμε τη φίλη μας τη Λία. 12 και 20 την πήραμε. 12 και 20 γιατί τηλειώσαμε εκείνη την ώρα τη δουλειά. Α, ορίστε το τηλέφωνο 12.30 ώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που θα σε πάρει 12.30 ώρα για να βγείτε. Εντάξει, μπορεί να τελείωσε, ναι, τη δουλειά εκείνη την ώρα, αλλά γενικά, ναι, το να είναι σπίτι και να βαριέται. Και να όχι, πει, εκείνη την ώρα αν είναι, είναι για κάτι παραπάνω. Δεν είναι για να βγείτε, ωραία, μια και βόλτα. Σε παίρνει λοιπόν τηλέφωνο 12.30 ώρα και σου λοιπόν, λέει... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι. Παρακαλώ. Έχουμε μήνυμα. Έρχεται ο Ηλίας και λέει 12 η ώρα και σου έστειλε για αργυρό. Ορίστε, ορίστε. Να μου έστειλες, μου έστειλες για αργυρό 12 η ώρα και δεν ήρθα. Γιατί μου έστειλες 12 η τόσο ώρα. Τόσο επαγγελματίας είναι ο Ηλίας ο Καπράλος. Ο Ηλίας είναι, ο Καπράλος. Να μου στέλνετε 9 η ώρα το βράδυ για να έρθω στον αργυρό. Ωραίοτατα θα έρθω. 12 η ώρα δεν κουνιέμαι. Λοιπόν, και χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει με απόκριψη. Λέω παρακαλώ. Παρακαλώ, με ερωτική φωνή, έτσι. Ναι, παίρνει, ναι, λίγο πιο μπάσα. Και σου λέει καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τι απαντάς. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Τιμή μου που μιλάω με έναν απόγονο απευθείας γραμμής του Ιψηλάντη. Πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο κολακεύεται μυαλό. Κολακεύεται αυτός γιατί έχει πάρει με επιθετική διάθεση. Κουμπώνει άλλο ένα κουμπί στην κοιλίτσα. Ναι. Μετά τι λες. Μιλάω με την Τάδε θα σου πει. Με την Ελένη, ναι. Παρακαλώ Ευάγγελε, πώς μπορώ να φανώ χρήσιμη. Λοιπόν, τι θέλετε. Τι θέλετε. Από σένα δεν ξέρουμε τι θέλει ο Ευάγγελος. Τι μπορεί να θέλει, ας πούμε, από σένα. Δεν ξέρω, γιατί παίζω τραγούδια στην εκπομπή και αφιερώνω κάτω στον Πειραιά στα τι καμίνια. Τι θα κάνεις την Πρωτομαγιά. Α, μάλιστα. Έχω κι εγώ να τον ρωτήσω πράγματα. Να πούμε πρώτα τι έγινε. Βεβαίως. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα σύμφωνα με τον ίδιο, όπως το έχει τουιτάρει, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Που είναι ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, έτσι. Χθες λοιπόν, αργά το βράδυ, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κύριος Τζανακόπουλος το εξής.
πριν από λίγο δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό. Ήταν ένας κύριος που μου συστήθηκε ως Βαγγέλης Μαρινάκης. Με τόνο σχεδόν απειλητικό ζητούσε να μάθει το συντάκτη των ανακοινώσεων του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Του έκλεισα το τηλέφωνο. Αυτή η κυβέρνηση δεν συνηθίζει να μη συνομιλεί στο σκοτάδι, ούτε απειλείται. Καλή σας νύχτα, κύριοι. Είναι τοποθέτηση φωτιά, έτσι. Είναι καταγγελία φωτιά, γιατί και το θέτει πάρα πολύ σωστά και προστατεύει τον εαυτό του, γιατί λέει ότι ήταν ένας κύριος που μου συστήθηκε ως Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν είναι. Φαντάζομαι από τον τόνο της φωνής του και από όλα αυτά, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες συνομιλίες, η αλήθεια είναι. Ναι. Θα κατάλαβε ο κύριος Τζανακόπουλος αν είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βάγγελος. Αλλά βγαίνει ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει μία καταγγελία ότι 12,5 ώρα με τόνο απειλητικό με παίρνει ένας κύριος που μου συστήνεται ως Βαγγέλης Μαρινάκης και μου ζητάει να του πω ποιος είναι ο συντάκτης των ανακοινώσεων του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Ας πάρουμε το πρώτο επιχείρημα που μπορεί να έρθει, ότι μπορεί να ήταν και ο Μητσικώστας και να το μιμήθηκε, έτσι, ο Γιώργος Μητσικώστας. Το αποκλείω. Δεν θα έπαιρνε ως Ευάγγελος Μαρινάκης για να ρωτήσει, έτσι, και να ρωτήσει ποιος είναι ο συντάκτης των ανακοινώσεων του γραφείου τύπου. Δεν νομίζω να πρόκειται περί πλάκας ή τηλεφωνικής φάρσας. Για να προχωρήσει ο Τζανακόπουλος σε μια τέτοια τοποθέτηση. Έκανε την έρευνά του, λογικά. Προφανώς και έκανε έρευνα. Προφανώς και ξέρει τι γράφει και τι καταγγέλει δημοσίως, έτσι. Σου έχω κι άλλο tweet. Μου έχεις κι άλλο. Θα προσπαθήσω να το πω όπως με το την λέω... κριτική την προφορά. Έχει πάρει φωτιά το Twitter από χθες. Ναι. Εγώ του έκανα follow του Τζανακόπουλου κατευθείαν. Από αυτό δεν τον ακολουθούσες ήδη? Όχι, δεν τον ακολουθούσα ήδη. Έχει πολύ fan club ο Τζανακόπουλος σε γυναίκες, έτσι. Εγώ ανήκω. Όχι καθαρά πολιτικά. Τον ακολουθούσα μην το πάμε, καιρό. Μην το πάμε πολιτικά, όχι. Όχι πολιτικά. Αν και να σου αλλά πω κάτι, λατρεύω πολύ και φυσιογνωμικά. Να σου πω κάτι. Δες πως κερδίζει πόντους μία κυβέρνηση, αν θέλεις μία συμπάθεια. Προφανώς και δεν είναι κριτήριο για τις εκλογές μία τέτοια τοποθέτηση από τον Τζανακόπουλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πώς σε κερδίζει ο Τζανακόπουλος, ή αν θέλεις, λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι γίνεται και τι ωραία απάντηση του έδωσε. Έτσι. Μπράβο του. Μπράβο. Κατάλαβες. Η κυβέρνηση πώς κερδίζει πόντους συμπάθειας με τέτοια πράγματα. Και απάντη, λοιπόν, έκανε quote, το σχολίασε δηλαδή το tweet του Τζανακόπουλου, ο Παύλος ο Πολάκης. Ναι. Μπράβο Δημήτρη, νομίζουν οι νονοί τα λαμόγια, οι διεφθαρμένοι ασκομπάρ, πως θα ψαρώσουμε με τα μπραβιλίκια. Ένα είναι σίγουρο. Το σύστημα που κατέκλεψε τη χώρα 40 χρόνια, πρώτη φορά φοβάται και φαίνεται. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που... Τι γίνεται, σοκ. Το είδα πριν και στην οθόνη και τώρα βγήκε και σε ρεπορτάζ, θα το διαβάσουμε σε δύο λεπτά. Ναι, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε πολιτικό, έτσι, ή κυβέρνηση ή άνθρωπο της κυβέρνησης να βγαίνει ανοιχτά και να λέει τέτοια και πράγματα. Να καταγγέλει τηλεφωνήματα και απειλές από ανθρώπους τύπου Μαρινάκη ή ανθρώπους ισχυρούς, έτσι. Έτσι, γενικότερα. Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει με το τι βγαίνει πλέον ανοιχτά. Ότι δεν κρύβονται, δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί κάποια πράγματα. Πάντως, χρησιμοποιώντας τη λέξη σκομπάρ, ο κύριος Πολάκης διαβάζει πολύ, πολύ Twitter. Ναι. Σίγουρα. Ασχολείται. Ασχολείται πολύ με το Twitter, παίρνει. Όχι όπως ο Άδωνης. Κλίμα. Που είναι όλη τη μέρα μόνο σε περιόδους δύσκολες εξαφανίζεται, αλλά γενικά μιλάει. Λοιπόν, εσύ αν μιλούσες με τον κύριο Ευάγγελο, ναι, δεν θα ήθελες να το ρωτήσεις και δύο-τρία πράγματα με την ευκαιρία? Πέρα όπως από το δημοσιογράφο. Δηλαδή, δεν θες να μάθεις αν βρήκε το διαβατήριο? Να του πεις, βρε αγόρι μου, εγώ ξέρεις πόσα χάνω στη τσάντα, τη γυναικεία, μπάχαλο γίνεται. Καλά πλάκα, κάνεις κλειδιά, θα του πω χάνω, Λάβε. Λεφτά χάνω, το πορτοφόλι ολόκληρο, ναι, το χάνω. Φορτιστές και αν έχω χάσει. Γιατί έχω βαρεθεί να αγοράζω φορτιστές. Κλειδάκια από ντουλαπάκια, τζιμπράγκαλα γύρω-γύρω στα κουβαδάκια. Και εκεί που σε παίρνει ο Ευάγγελος, κάνει σταυροπόδι και του λες: Ακού να δεις, εγώ ξέρεις πώς σε νιώθω. Άσε, κουκλίτσε μου. Έχασες εσύ διαβατήριο, σου πω εγώ πώς έχω χάσει. Έχω χάσει εγώ ταυτότητα. Μέσα στο σπίτι και δεν την έχω βρει ακόμα. Και τα σπίτια μας δεν είναι και οι ίδια, να πεις. Φαντάζεσαι δηλαδή το άλλο που είναι και ένα οριζόντιο χιλιόμετρο σε σπίτι. Του Ευάγγελου. Εσύ στα 80 τετραγωνικά και χάνει πράγματα. Και πολλά λες. Ναι.
Δεν θες να το ρωτήσεις αν κλαίει ακόμα ο Μποτία, αν είναι καλά το πουλάκι μου. Πλάκα κάνεις. Που πλάνταξε. Γιατί δεν θες να ανοίξεις μια συζήτηση για τα γκολ και τις ασίες του Μυραλάς. Βεβαίως, πόσα έβαλε, γιατί έχω χάσει το μέτρημα. Ναι, δεν μου φτάνουν. Ξέρεις, εκείνα με τα μπιλάκια που είχαμε στο δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, που λέγαμε ένα, και δύο, και έφευγε η μπιλίτσα. Δεν μου φτάνει. Οπότε γυμνά. Θέλω λίγο ακόμα. Δεν θες να το ρωτήσεις. Για Γκαρσία. Βέβαια, είναι καλά μετά την ψυχολογική και σωματική βία την οποία υπέστη στα ελληνικά γήπεδα και τα σοκ που πέρασε. Για το ποιοι ήταν εκείνοι που μπούκανε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ τελικά. Τελικά ποιοι ήταν, ήταν το συλλαλητήριο. Τίποτα, όχι, να πάρει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει διάφορα πράγματα. Κουνήσω από τη θέση σου. Λοιπόν, και από το ντου το τηλεφωνικό πάμε σε άλλο ντου. Λοιπόν. Μέτσοβο, πάτς με Τσόβου, είναι η ομάδα. Πάς με Τσόβου, ναι. Μετά την ομάδα από το Κιλκί στο Χορήγι. Το Χορήγι. Δεν το πιστεύω ότι σου διέφυγε. Πότε θα βγει ο πρόεδρος του Χορηγίου εδώ πέρα. Περιμένουμε από τον Γιάννη Παρασκευαίδη ακόμα να κάνει το κονέ. Λοιπόν, μετά το Χορήγι πάμε στο Πας με Τσόβου, γιατί αυτή η εκπομπή είναι πολύ πολιτισμική και πολύ ποδοσφαιρική. Μπράβο. Έτσι. Είχε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βοτανικού, ναι, για την 21η αγωνιστική του Β' ομίλου, της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Υπήρου. Εντάξει. Αυτό μόνο. Εντάξει. Έχει κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος, να ψάξει να βρεις ποιο ήταν αυτό το παιχνίδι για αρχή. Δεύτερη κατηγορία ΕΠΣ Υπήρου Β' Βοτανικός, ναι. Λοιπόν, είναι, το παιχνίδι είναι οι άλλοι τώρα παίζουν, ξέρεις τώρα. Περίπου 3 ώρα το μεσημέρι γίνονται αυτά τα παιχνίδια συνήθως τέτοιες κατηγορίες. 12, 2. Ξέρεις, σφυρίχτρα, φρουτ. Ναι. Φωνές, δώσε πάσα, ο προπονητής πήγαινε από εκεί, γύρνα ναι, πίσω, παιδί, βγείτε μπροστά. Είναι το ποδόσφαιρο της Αλάνας, αυτό που μεγαλώσαμε. Δεν έχει τα συνθήματα τόσο από την κερκίδα, αλλά μια χή φασαρία μέσα στο γήπεδο την έχει. Καλά, συγγνώμη, δεν θα πεις ένα πας με Τσόβου, εγώ έχω και άλλαξαν πολλά, όμως εγώ ακόμη εδώ πιστά. Καλά τώρα, είσαι σοβαρή. Με Τσόβου και εμένα μου έρχεται με Τσοβόνε. Θα πεθάνω χοντρή. Τι είναι αυτό, αυτό. Το με Τσοβόνε. Ναι. Δεν έχεις φάει. Τι είναι, το ξέρεις εσύ Σωτήρη αυτό τι είναι. Τυρί είναι. Τυρί είναι. Ναι, πώς είναι το χαλούμι. Κοίτα, μπορεί και το να έχω φάει και να μην το θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε φασαρία. Εγώ ταβέρνα έχω απέναντι από το σπίτι μου. Ταβερνάκι, ναι. Το οποίο δεν έχει και τσίτα τη μουσική. Και μόνο που είναι το πυρουνάκι έξω από το σπίτι και τα ακούς όλη την ώρα είναι μια χωρή πανεπιστημία. Ναι. Όχι τώρα τη γυναίκα να έχουν και τα φρουτ. Λοιπόν. Η ηλικιωμένη γυναίκα, το σπίτι της οποίας είναι δίπλα στο γήπεδο. Που μπορεί αυτή να κάνει άνετα σουφού ταράτσας. Άνετα. Είναι βεράντας, μη σου πω, γιατί λογικά, έτσι όπως το βλέπω το γήπεδο, δεν έχει καν κερκίδες γύρω-γύρω. Είναι σπίτια. Αλλά δεν είναι ποδοσφαιρική η γυναίκα τώρα. Μπράβο. Μπήκε από την πόρτα κανονικά. Ναι. Σε αυτό το γήπεδο, για να προπονηθεί για τη φασαρία. Την ώρα που το παιχνίδι πεζότανε. Η απίστευτη γιαγιά αποχώρησε από το γήπεδο κατόπιν παρότρινσης του προέδρου της ομάδας του Μετσόβου, αφού απέσπασε το χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο γήπεδο για να δουν το παιχνίδι, προκειμένου να παρακολουθήσει από το σπίτι της τον αγώνα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και βίντεο, ναι, θα το δείτε στα διάφορα site. Είναι η κλασική μαυροφορεμένη γιαγιά με το τσεμπέρι και τη φούστα. Και, και το μπαστούνάκι παίζει. Ναι. Έχουμε δει να διακόπτει τα αγώνας γιατί. Έχουν μπει μέσα διάφορα ζωάκια. Από σκύλους, ευτυχώς, από κότες, από. Μπράβο, κατσίκια, πρόβατα. Από. Περιστέρι. Που χτύπησε ποδοσφαιριστή, από οπαδούς. Ναι. Που είναι το πιο κλασικό. Τώρα το να μπαίνει μέσα γιαγιά με το τσεμπέρι και να διακόπτε τα αγώνες, πρώτη φορά. Βέβαια. Και βγάζει, λέει, το. Πάλι καλά που δεν είχε ζέστη. Να βγάλει κανένα τσεμπέρι και να έχει τίποτα από κάτω και να σοκαριστεί κανένας. Μπορεί να έχει 5 τρίχες η γιαγιά από κάτω και να τρομοκρατηθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βοτανικού, το ξέρεις. Και από Πας με Τσόβου, ναι, που με πάμε στις σκηνές ντροπής εδώ στη Θεσσαλονίκη, χθες σε παιδικό πρωτάθλημα. Άσε και αυτό. Που έπαιξαν Έσχος. Ξύλο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πάτε μακριά, έπαιξαν ξύλο οι γονείς που πήγαν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι στο οποίο εκεί βρίσκονταν, έπαιζαν τα παιδιά τους. Μιλάμε για παιδικό πρωτάθλημα, έτσι. Μιλάμε για παιδικό πρωτάθλημα, μιλάμε για ξύλο της αρκούδας στις κερκίδες του γηπέδου, το ξύλο το οποίο μεταφέρθηκε και στο πάρκινγκ, ναι, έτσι. Υπάρχουν και φωτογραφίες και μετά λέμε, ρε παιδιά, για τους χούλιγκαν, για τους οπαδούς, για το ότι δεν έχουμε παιδεία στα γήπεδα, για. Και πάνε οι γονείς που έχουν πάει εκεί για να αφήσουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάλα, και δίνουν τέτοιο παράδειγμα. Έτσι. Είναι. Η ομάδα είναι το νέο ρίσιο με το Αγγελοχώρη.
παιδικό πρωτάθλημα της ΕΨΜΗ. Το παιχνίδι έγινε στο Ρήσιο. Το μεσημέρι. Και έπαιξαν οι γονείς ξύλο στις κερκίδες του γηπέδου και οι παράγοντες των δύο ομάδων. Ώρα. Και μπήκαν στο ξύλο και οι παράγοντες των δύο ομάδων. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν από το γήπεδο, από την κερκίδα και έξω στο πάρκινγκ. Προφανώς δεν θα είχε αστυνομικές δυνάμεις. Είχε. Έτσι. Αλλά δεν ήταν, δεν φτάνανε. Καλέσανε λέει και ενισχύσεις για να κατευνάσουν τα πνεύματα και έγιναν και προσαγωγές. Και καλά τους κάνανε προφανώς, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, αλλά δεν νομιμοποιείται με τίποτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι τι, έδωσε ένα λιγότερο σφύριγμα στο παιδί του ή δεν καταλόγησε πέναλτι στο παιδί του. Τι... Έτσι δεν μαθαίνουν σωστή αθλητική παιδεία τα παιδιά από τους γονείς και από τους παράγοντες. Προφανώς δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά, αλλά όλο να η ρίζα. Να η ρίζα γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε. Είναι όλο θέμα παιδείας και κουλτούρας. Θυμάσαι τι συζητούσαμε χθες το βράδυ που σου είπα ότι έχει κουράσει όλο αυτό το πράγμα με τον τελικό, με τα όλα σου έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και ότι εγώ προσωπικά λέω ένα φτάνει και από όλους. Φταίμε όλοι για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Δεν γίνεται. Σε μια φωτιά που ρίχνεις λάδι από τα δεκάχρονα, δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ αυτή η φωτιά. Ίσα-ίσα το καλλιεργείς περισσότερο. Μπράβο, μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν έτσι. Φτάνει κάποια στιγμή. Δηλαδή στα παιδάκια. Στα παιδάκια. Είναι αυτή η επιστολή που είχαμε διαβάσει, δεν θυμάμαι ποια ομάδα της Ισπανίας, ότι αφήστε με. Δεν θυμάμαι. Ναι. Αφήστε με να χαρώ το παιχνίδι. Επιστολή ακαδημίας, ποδοσφαιρικής ακαδημίας της Ισπανίας προς τους γονείς, προς όλους αυτούς τους γονείς που ζουν με το όνειρο τα παιδιά τους να παίξουν ποδόσφαιρο, να πετύχουν, να κλωτσίσουν μπάλα, να βγάλουν λεφτά από το ποδόσφαιρο και καταστρέφουν όλη τη μαγεία και όλο το ρομαντισμό που έχουν αυτές οι ηλικίες για το ποδόσφαιρο. Προφανώς από τα 100 παιδάκια που πηγαίνουν να παίξουν μπάλα δεν θα γίνουν και οι 100 ποδοσφαιριστές. Έτσι. Πόσοι από εμάς αλλού πήγαμε, αλλού καταλήξαμε, αλλού βρεθήκαμε, με άλλο ασχολούμαστε. Αφήστε τα παιδιά, ξέρουν τι δρόμο θα ακολουθήσουν και τι θέλουν να κάνουν πραγματικά στη ζωή τους. Μην τα μπολιάζετε με τόσο άγχος, τέτοια καταπίεση. Έτσι. Λοιπόν, και 58 πήγε. Είναι 11 η ώρα και 58 για την ακρίβεια. Πάμε στο διάλειμμα. Σκεφτείτε κι εσείς, αν σας έπαιρνε 12.30 ώρα ο Μαρινάκης τηλέφωνο, τι θα κάνατε. FM κενό, τα μηνύματά σας και το στέλνετε στο 54526 1,24. Η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και η χρέωση κινητής. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 ακούτε, Μπουγάτσα με Hangover ακούτε. Πολύ ξεσηκώθηκα και άρχισα να χορεύω. Σαν τον Ντάνι Άλβες. Ναι, το αδερφάκι μου. Σαν τον Ντάνι Άλβες. Το έχουμε στο αίμα μας. Λοιπόν. Τα Τζουρίς είναι μαζί μας, να πούμε για αρχή. Billiard and Bowling Center Τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς. Παίξτε μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονκ. Παίξτε bowling στα Τζουρίς και κερδίστε στα 2 παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζετε με 2 ευρώ και με 1,5 πιτσιρικάδες. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Παίξτε επί τραπέζι και PlayStation. Παπαναστασίου 58. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε έτσι λίγο να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε κι εμείς εδώ στον αέρα την καλύτερη ενδεκάδα του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη γιατί οι επιλογές ήταν πάρα πολλές. Μπορείτε να φτιάξετε μια ενδεκάδα που θα έχει παίκτες από το 50 μέχρι και σήμερα, που λέει ο λόγος, έτσι. Είναι δύσκολη η διαδικασία. Για λέγεις και παράγοντα και προπονητή και σύστημα. Είναι δύσκολη η διαδικασία γιατί όπως έλεγα και μιλώντας έτσι με φίλους, ο καθένας ρε παιδί μου έχει τον δικό του ΠΑΟΚ διαφορετικά στο μυαλό του. Και είναι και τι κριτήρια θα βάλεις. Είναι και τι κριτήρια θα βάλεις. Άλλος έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα, πιο συναισθηματικά, που δεν γίνεται να μην δεν τα βάλει στη δική του ενδεκάδα. Λοιπόν, ήμασταν χθες την ώρα που βγήκε, ήμασταν 3 παοξάκια, έτσι. Ναι. Και λέμε, λέτε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ναι. Διαλέγουμε ο καθένας τον παράγοντα. Να πούμε ότι αυτή η διαδικασία, έτσι, για να ψηφίσετε, είναι στο SDNA. Έχει μπει μια τέτοια ψηφοφορία. Που μπαίνει στο τρυπάκι να φτιάξεις την καλύτερη
ενδεκάδα ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δηλαδή η διαδικασία. Και θα αλλάξετε πολλές φορές μέχρι να πατήσετε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πόσες φορές άλλαξες? Εγώ τρεις. Τρεις. Γύρισα μέχρι, μια φίλη γύρισε να αλλάξει και το σύστημα. Γιατί είδε ότι για να χωρέσει αυτούς που θέλει, τους παίκτες, δεν τη στέριαζε το σύστημα. Και ξανά έκανε τη διαδικασία από την αρχή για να αλλάξει το σύστημα. Σκέψου λίγο για να, να φτάσει στις τελικές επιλογές, δηλαδή για να φτάσει στις υποψηφιότητες που δίνει στον κόσμο. Πόσα ονόματα έπρεπε να σβήσεις, να κρατήσεις. Πόσες μέρες το δουλεύατε, πες. Αρκετές μέρες, η αλήθεια είναι. Σκέψου ότι εμείς διαφωνούσαμε μεταξύ μας. Και λέγαμε, όχι, ρε, αυτός, ναι, αλλά αυτός έχει φέρει ένα κύπελλο. Ναι, αλλά αυτός έμεινε πέντε μήνες. Ναι, αλλά στους πέντε μήνες. Ναι, αλλά αυτός έβαλε τον γκολ, ας πούμε, στη Φενέρ. Αυτό. Ναι, αλλά ήταν άφαντος τον υπόλοιπο χρόνο και μου έβαλε τον γκολ εκεί. Μπράβο. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία και έπρεπε να μετρήσεις τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος και διαφωνούσαμε ακόμη και μεταξύ μας. Οπότε λέμε, όταν θα πάει ο κόσμος να το φτιάξει. Χαμούλες. Ένας άλλος φίλος, ας πούμε, είπε ότι εγώ μπορώ να φτιάξω μια ενδεκάδα με αυτούς που έχουν δει τα μάτια μου. Και αυτό είναι λογικό επιχείρημα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Δεν έχω δει, σου λέει, τον Κούδα, ρε παιδιά. Ρε παιδί μου, ναι, okay. Εννοείται ότι, πάω χωρίς Κούδα, ξέρω εγώ, στην ενδεκάδα, θα σου πει κάποιος, δεν υφίσταται για μένα. Θα συμφωνήσω και με αυτόν, αλλά δεν γίνεται να μην συμφωνήσω και με τον άλλον που θα σου πει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ που εμπιστεύομαι μόνο αυτούς που έχουν δει τα μάτια μου. Έτσι. Και αυτό το σέβεσαι. Άλλος μπορεί να ψηφίσει μόνο με την προσφορά και το. Και το συνέστημα, άλλος με την καθαρή αξία. Ο Σταύρος ο Κόλκας χθες έκανε ένα blog που λέει ότι φτιάχνω αναγκαστικά δύο εντεκάδες. Γιατί τη μία θα την πάω πιο συναισθηματικά και βάση προσφοράς και έκανε και μια δεύτερη που λέει σήμερα ποια εντεκάδα θα χτυπούσε στα ίσα πρωτάθλημα βάσει ικανοτήτων. Ξέρω ότι όλοι όσοι έφτιαξαν ενδεκάδα έλεγαν την ίδια τάκα. Με αυτούς δεν χάνω, πρωτάθλημα σβήστα. Όλοι έφτιαξαν, όλοι οι προπονητές έφτιαξαν την καλύτερη ενδεκάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Και πότε σε ρωτάει. Πότε είστε γεννημένοι. Έλα, κουκλίτσα μου. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Έλα, κουκλίτσα μου. Έχει από το 50, από το 51 στο 60, από το 61 στο 70, από το 71 στο 80. Εμένα βάλαμε από το 2001 στο 10. Πλάκα κάνω. Από το 81 στο 90. Επόμενο βήμα. Πόσο και πάμε. Είναι ο Πέλκας. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία 81-90, λοιπόν. Είναι στο 90-2001 ο Πέλκας. Ξεκινάμε, παράγοντα. Λοιπόν, παράγοντες, είναι μέσα, ας πούμε, ο Γιώργος Παντελάκης, είναι ο Πέτρος Καλαφάτης, είναι ο Γιώργος Μπατατούδης, είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης και είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι δύσκολη η ψηφοφορία, έτσι. Εγώ ναι. Δεν έκανα καν scroll. Πρώτο κλικ, Γιώργος Παντελάκης και το κλειδώνω. Σωτήρη, τι θα έλεγες? Δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Ξεκινάς από τα δύσκολα κατευθείαν. Το Παντελάκη δεν τον έζησε, λες. Ναι. Δεν τον έζησε. Δεν ξέρεις. Έχεις ακούσει τα καλύτερα για Παντελάκη. Τι θα ψήφιζες όμως. Τι θα ψήφιζες. Έχεις ζήσει Ζαγοράκη, Σαββίδη, Μπατατούδη, Καλαφάτη, ναι. Ναι. Τους έχεις ζήσει όλους. Τους έχεις ζήσει όλους πέρα από τον Παντελάκη. Τι ψηφίζεις εσύ. Όλοι έχουν κάνει το δικό τους. Έχουν βάλει το δικό τους τουβλάκι. Παντελάκη. Παντελάκη. Ιδέες. Παντελάκη. Επόμενο λοιπόν, βήμα. Εγώ δεν παίρνω θέση, θα πάρω σε μερικά γιατί τα έχω φτιάξει και ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε στον προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή. Ωραία. Κατά τη γνώμη πριν σας. Τους δεις. Πριν δεις τις υποψηφιότητες που σου δίνουμε. Ξέρεις ότι θα είναι μέσα σίγουρα και ο Λεσάνων και ο Γκιούλα Λόραντ και ανάμεσα στους δύο είσαι ήδη με τη θηλιά στο λαιμό. Ήδη. Ναι. Δηλαδή μακάρι να μπορούσε να διαλέξεις δύο προπονητές. Εννοείται δεν τους έχει ζήσει, τουλάχιστον εμείς και εσύ. Δεν τους έχει ζήσει. Όχι, αλλά διαβάσαμε. Αλλά ξέρεις, ρε παιδί μου, τι έχει κάνει ο καθένας και πόσο έχει προσφέρει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Λες, θα ψηφίσω τον Λεσάνο που σε έχει πάει σε 4 τελικούς κυπέλου και μετά έχει τον Γκιούλα Λόραντ, ο οποίος άνθρωπος έδωσε τη ζωή του κυριολεκτικά, έφυγε μέσα στο γήπεδο σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πέρα από τα υπόλοιπα που κατάφερε. Είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα. Έτσι. Και μετά είναι το συναισθηματικό της υπόθεσης ότι ο άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή κοουτσάροντας τον ΠΑΟΚ. Πάμε από αυτό. Έχεις μετά το Σκότσικ. Οπωσδήποτε και αυτό το όνομα πρέπει να μπει. Παιδιά, είναι θηλιά στο λαιμό. Λοιπόν. Άγγελος Αναστασιάδης, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Τέσσερις διαφορετικές θητείες στον ΠΑΟΚ, έτσι. Φερνάντο Σάντος. Βλάντα Νίβιτς, πάλι κύπελος της, τώρα πλέον κοντά. Μετά και από 14 χρόνια. Λουτσέσκου. Και Ράσβαν Λουτσέσκου. Με αυτή την εκπληκτική πορεία και εικόνα της ομάδας. Πες, έπρεπε να γίνει. Ένα για τα παλιά, ένα για τα καινούργια. Δεν μπορείς να αποφασίσεις. Εγώ έβαλα Σάντος.
τι έπρεπε να κάνουμε, δεκάδα δεκαετίας 80, ενδεκάδα. Ναι, και πάλι πού να το κόψεις. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έβαλα Σάντος πάντως. Νομίζω ότι εγώ συναισθηματικά και μόνο, συναισθηματικά θα το πήγαινα σε Λόραντ. Έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω, και εσύ Σωτήρη, και εσύ. Συναισθηματικά, πρώτο πρωτάθλημα, είναι ιστορικό επίτευγμα. Είναι όλα όσα ακολούθησαν. Και μετά, παιδιά, έρχεται το σύστημα εκεί που κι αν είναι. Εδώ τώρα, να σας πούμε για όσους δεν το έχετε κάνει ακόμα, ότι πρέπει να διαλέξετε πάρα πολύ σωστά. Γιατί αν δείτε ότι οι παίκτες που θέλετε να βάλετε στην 11η δεν χωράνε βάσει συστήματος, πρέπει να γυρίσετε πίσω, να διαλέξετε άλλο σύστημα για να διαλέξετε. Δηλαδή, μετά τους αν έχετε συγκεκριμένους παίκτες στο μυαλό σας. Αν θέλετε να παίξετε με εξτρέμ, ας πούμε. Διαλέξτε από την αρχή ένα 4-3-3. Αν π.χ. τον Βιερίνια θέλετε να τον βάλετε σε συγκεκριμένη θέση, το Γεωργιάδη του Χαραλάμπου σε συγκεκριμένη θέση, πρέπει να επιλέξετε πολύ σωστά το σύστημα για να σας βγουν οι παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις. Ωραία, εγώ θες να το πάμε, πάμε... Όχι, σε ένα... 4-3-3, έτσι? Όχι, σε ένα 4-2-3-1. Ωραία, κατέβα τότε λίγο ακόμα. 4-2-3-1, πού είναι? Δεν το έχει. Δεν έχει. Άρα βάλε 4-3-3. 4-3-3. Ωραία. Λοιπόν. Και πάμε στο 4-3-3, επόμενο βήμα, και τώρα διαλέγεις τους παίκτες βάσει ενδεκάδας. Πατάς πάνω στην πάμε κουκίδα. Πάμε στο πιο απλό, που είναι ο τερματοφύλακας, που δεν ναι, είναι και αυτό. Ναι, πολύ απλό. Τι να σου πω. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν κάνεις αλχημίες στην ενδεκάδα, στις θέσεις. Απόστολος Σαβουλίδης, Γιάννης Στέφας, Μλάντε Φορτούλα. Γιάννης Γκιτσιούδης, Νίκος Μιχόπουλος, Κυριάκος Τοχούρογλου, Κώστας Χαλκιάς και Παναγιώτης Γλύκος. Ναι. Σωτήρη. Στέφα. Στέφα, ε. Εσύ. Και άλλοι μου είπανε για Στέφα. Το νούμερο είναι ενός μεγάλου ΠΑΟΚ που γράφουμε κιόλας μέσα στο κείμενο. Θεωρώ ότι θα παιχτεί ανάμεσα σε δύο. Σε Στέφα και Φορτούλα. Και Φορτούλα, ναι. Εγώ έβαλα Φορτούλα. Φορτούλα. Και αρκετός κόσμος, αλλά μην επηρεάζουμε στη διαδικασία, λοιπόν. Τι να βάλουμε εμείς τώρα, σαν εκπομπή? Βάλε ένα Φορτούλα. Ωραία. Ο Ηλίας λέει Παναγιώτης Γλύκος. Ηλία, τις ξέρουμε Ηλία, τις αδυναμίες ναι. σου. Τις ξέρουμε τις αδυναμίες. Τις ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε Φορτούλα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Ανεβαίνουμε πάνω. Πάμε Στόπερ. Όχι, πάμε δεξί μπακ. Δεξί μπακ. Εντάξει. Εδώ μπορώ να πάρω θέση χωρίς να μου πει κανένα εσύ τίποτα. Εσύ και όλος ο υπόλοιπος λαός νομίζω θα βγει με 99%. Νομίζω ότι θα δούμε. Να σου πω εδώ τα ονόματα. Κοίτα τώρα. Έχουμε εδώ όλους τους αμυντικούς. Όλη την άμυνα. Δηλαδή θα σου βγάλει Φουντουκίδη που δεν ήταν δεξιμπακ. Κούλη Αποστολίδη. Ιωσιφίδη που ήταν αριστερά. Δηλαδή εδώ πρέπει να επιλέξετε πολύ σωστά. Εκτός και αν θέλετε τον Ιωσιφίδη να το βάλετε δεξιά με ανάποδο πόδι. Όλα γίνονται. Ό,τι θέλετε. Να πω εγώ γενικά όλους τους αμυντικούς που ναι. έχει και να διαλέξουμε τι θα βάλουμε πού. Αρίστερχος Φουντουκίδης, Κούλης Αποστολίδης, Κώστας Ιωσιβίδης, Γιάννης Γούναρης, Νίκος Αλαβάντας, Φιλότας Πέλιος, δεν γίνεται δηλαδή να μην βάλεις και τον Πέλιο τέλος πάντων, Θωμάς Σίγκας, Χάρης Μπανιώτης, Νίκος Καραγεωργίου, Μιχάλης Λεοντιάδης, Αλέξη Αλεξίου, Κώστας Λαγωνίδης, Πέρση Ολιβάρες, Παντελής Κωνσταντινίδης, Στέλιος Βενετίδης, Τετράτζε. Βιερίνια. Γιατί το Βιερίνια παντού. Ο Βιερίνια θα τον βρείτε σε όλες τις θέσεις. Γιατί στην πρώτη σεζόν μπήκε ήταν στο σύστημα με κωδικό άμυνα. Μέσω επιθετική γραμμή και επίθεση. Ναι, σε όλες τις θέσεις. Παμπλο Κοντρέρας βεβαίως. Λίνο Μπρούνο Κυρίλο, Στέλιος Μαλεζάς, Γιώργος Ζαβέλας, Λέο Μάτος, Φερνάντο Βαρέλα. Είναι όλοι αμυντικοί που θα σου βγουν. Εντάξει, μπορώ να το πάω συναισθηματικά, Λέω Μάτος. Και μη συναισθηματικά να το πάρεις, νομίζω οι περισσότεροι θα ψηφίσουν Λέω Μάτος. Για δεξιά. Ναι. Τι θες αριστερά? Πάμε αριστερά. Δεξιά, Σωτήρη, διάλεξες. Τι θα βάζες? Εμείς βάλαμε προς Λέω Μάτος. Και αριστερά. Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακάτικος. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε στα αριστερά πάλι από την ίδια λίστα. Να βάλεις λοιπόν τον σημερινό Βιερίνια. Τι να βάλεις? Τι θα έβαζες αριστερά? Τον Βιερίνια με τις εμφανίσεις? Όχι. Το Λίνο. Το Λίνο θα έβαζες. Συμφωνούμε μέσα. Τον Ιωσιφίδη. Όχι. 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 Ωραία. Πάμε το αφήνω πάνω σας. Πάμε στα στόπερ. Εδώ νομίζω ότι θα παίξουμε λίγο με πολύ παρελθόν. Ναι. Έτσι, λίγο με πολύ παρελθόν. Εσύ να τι έβαλες? Πάνω. Λοιπόν, εγώ Πέλιος έβαλα. Θα σου πω τώρα. Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι τώρα. Ας πούμε, όπα, δεν τον ταγκάραμε τον Φουντουκίδη, τον ξεταγκάρουμε. Θα τον ταγκάρεις άλλο. Λοιπόν, Σωτήρη,
Ιωσιφίδης είναι ο άνθρωπος των τίτλων. Δηλαδή, δεν χωράει στην ενδεκάδα. Θα μου πεις, θα γίνουν αδικίες. Θα γίνουν παραλήψεις. Γιατί έχεις έναν πολύ καλό κοντρέρα, ας πούμε, που είναι από το πρόσφατο παρελθόν. Όχι, τον για αριστερά τον Ιωσιφίδη τον ήθελα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της άμυνας που λέγαμε προηγουμένως. Αρίσταρχος Φουντουκίδης. Εγώ έβαλα το Φουντουκίδη. Ναι. Και τον Κούλι Αποστολίδη. Κοντρέρας δεν θα βάζες. Ωραία. Μαζί με ποιον άλλον, στόπερ. Με το Φουντουκίδη, λέει. Με το Φουντουκίδη. Ωραία, λοιπόν. Η Μπουγάτσα με Hangover αποφασίζει για στόπερ Φουντουκίδη με Κοντρέρας. Ωραία, τους επιλέγω και τους δύο. Λοιπόν, και πάμε στο κέντρο τώρα. Πάμε έτσι. Στο κέντρο της άμυνας. Της στο κέντρο, στα χαφ πάμε. Στα χαφ. Σου λέω όλους τους μέσους. Ναι. Ακούει και ο Σωτήρης και το συζητάμε. Λέανδρος Σημεωνίδης, Γιώργος Κούδας, Ανέστης Αφεντουλίδης, Κούλης Αποστολίδης, Ασλανίδης, Παρίδης, Τερζανίδης, Κερμανίδης, Άγγελος Αναστασιάδης, Γιάννης Δαμανάκης, Γιώργος Καρτάδος, Νίκος Αλαβάντας, Βασίλης Βασιλάκος και πάμε στους πιο πρόσφατους, τους έγχρωμους. Ναι. Μαγδή Τολμπά, Μιχάλης Λεοντιάδης, Κώστας Λαγωνίδης, Τουρσουνίδης, Ζαγοράκης, Φανρόι, Μαραγκός, Φραντζέσκος, Ολιβάρες, Παντελής Καφές, Παντελής Κωνσταντινίδης. Περισσότερο δυσκολεύομαι τώρα εδώ. Ναι. Τζον Άγκμπε, θα σου πω γιατί. Τζον Άγκμπε, Στέλιος Βενετίδης, Τετράτζε, Εγκομίτης, Γουχού, Γεωργιάδης, Λουκάς Καραδήμος, Γκαρσία Κονσεϊσάο, Βιερίνια, Ήβιτς, Λίνο ξανά άμα θες, Τζαβέλας που μπορείς να... Όχι, ο Λίνο δεν μπορείς να το βάλεις εφόσον τον έχεις επιλέξει. Ναι, 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 εμείς. Ναι, εφόσον τον έχεις επιλέξει για τα αριστερά της άμυνας, δεν μπορείς να το βάλεις στο χώρο. Και Πέλκα. Να πω εμένα ότι μου λείπει, ας πούμε, ο Μπίσεσβαρ. Σου λείπει ο Μπίσεσβαρ. Αλλά είδες, δεν γινόταν να πούν όλοι. Δεν γινόταν ναι. Να πούν... Λοιπόν, πρέπει να επιλέξεις τώρα στο μυαλό σου πώς θα παίξεις. Εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, θα παίξεις με δύο οχτάρια, και με ναι. Δύο εξάρια, ένα οχτάρι, πώς θα το πας. Πιο επιθετικό Παύλο γιατί Γκαρσία πάω και θα επιλέξεις σίγουρα. Όχι. Για πες Σωτήρη. Νάγκμπε. Ναι. Εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, ναι. Εξάρι, Τερζανίδη. Οχτάρης Καρτάδο συμφωνούμε. Δεκάρη Κούδα και εκεί συμφωνούμε. Θα τον βάλεις μπροστά. Εξάρι τι είπε. Τερζανίδη. Ωραία. Τερζανίδη. Και δεκάρη. Κούδα βεβαίως. Ωραία. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, περίμενε λίγο. Φραντζέσκο. Όχι, δεν χωράει. Δεν χωράει. Δεν βγαίνω μάνα μου. Δεν ναι. Βγαίνω μάνα δεν βγαίνω μάνα μου. Κονσεϊσάο. Δεν βγαίνω μάνα μου, όχι. Εξτρέμ. Μπορεί να το... Ναι. Για Γκαρσία. Να πω τι άλλες επιλογές... Όχι, όχι, είπε. Λοιπόν, τι άλλες επιλογές ο έχουμε. Ο Παρίδης τι θέση έπαιζε. Αριστερά. Συγγνώμη, Εξή. Πριν εσύ που μου έλεγες για Τολμπά δεν τον βάλεις. Α, μου είπες αριστερά. Ναι, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Άρα πάμε μπροστά τώρα στην επίθεση. Λοιπόν, Ζαγοράκι, όχι. Τουρσουνίδη. Να σου πω. Άκουσες το Φανρόι τον θυμάσαι. Ναι. 6 μήνες όμως, ε. Πεχτάρα. Πεχτούρα. 21 εμφανίσεις, 7 γκολ. Ναι. Και νομίζω έχει έρθει με τραυματισμό συγκεκριμένος. 21 όχι, συμμετοχές έχει στο εξάμεινο. Ωραία, όχι. Λοιπόν. Πάμε και μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και μπροστά. Πάμε πρώτα αριστερό εξτρέμ. Ναι. Εγώ θα σας πω τώρα όλη την επιθετική γραμμή. Και εσείς θα μου πείτε. Σημεωνίδης, Γιακουμής, Αφεντουλίδης, Αποστολίδης, Σταύρος Σαράφης, ναι. Αχιλλέας Ασλανίδης, Δημήτρης Παρίδης, Νέτο Γκουερίνο, Κερμανίδης, Ορφανός, Γιώργος Κωστίκος, Χριστός Δημόπουλος, Βασίλης Βασιλάκος, Θωμάς Σίγκας, Ράντε Πάπριτσα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Στέφανος Μπορμπόκης, Μακτή Τολπά, Τουρσουνίδης, Φραντζέσκος, Βρίζας. Φραντζέσκος, Κωνσταντινίδης, Βρίζας, δεν ναι. Τους θέλουμε για τόσο μπροστά νομίζω. Δημήτρης Αλπιγκίδης, Γιαννάκης Σοκάς, Γιώργος Γεωργιάδης του λοιπόν, Χαραλάμπους. Ξεκινάμε... Περίμενε, Γιασεμάκης, Μίετσελ, Κωνσεϊσάου, Μουσλίμοβιτς, Βιερίνια, Ήβιτς, Αθανασιάδης, Πέλκας, Πρίγιοβιτς. Αριστερά Βιερίνια δεν θα βάζες. Αριστερά μπροστά. Ε, δεξιά θα τον έβαζες. Θες δεξιά Βιερίνια. Το κουμπώνω. Δεξιά Βιερίνια, όχι αριστερά. Και εγώ δεξιά τον έβαλα. Ναι. Το δικό μου. Αριστερά, Τολμπά. Λοιπόν, και εδώ βγαίνει σιγά σιγά μία θέση έχει μείνει για να βγει η ενδεκάδα. Ωραία, επιθετικό.
Εγώ έβαλα το σαράφι. Κοστίκο αδιαπραγμάτευτα. Δεν θα βάζατε, ρε παιδιά. Αδιαπραγμάτευτα, εγώ έβαλα το σαράφι. Ποιον θα βάζεις εσύ? Τον Πρίγιοβιτς. Τον Πρίγιοβιτς. Εγώ Κωστίκο, αλλά φανερά επηρεασμένη από τα όσα έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο που τον έζησε και τον θυμάται καλά. Θα έβαζα Κωστίκο, νομίζω. Εσύ Πρίγιοβιτς, ε? Μάλιστα. Τον έχουμε τον Πρίγιοβιτς? Τον ναι, έχουμε. Ναι. Τον Τάγκαρες? Όχι. Λοιπόν, και σε σύστημα 4-3-3 η Μπουγάτσα έβγαλε ενδεκάδα. Η all-time classic ενδεκάδα σου είναι έτοιμη. Ωραία τα πήγαμε, νομίζω. Καλά τα πήγαμε. Καλή ενδεκάδα. Χτυπάει πρωτάθλημα. 1, 2, 3, 4, 5 παλιοί, 6 καινούργοι να σου πω. 5 ασπρόμαυροι, 6 έγχρωμοι. Για να σου το θέσω καλύτερα. Λοιπόν, ωραία ενδεκάδα. Καλή. Τι θέλουμε κι αυτή να έχεις τόσες επιλογές. Λοιπόν, αλλά είναι δύσκολο, φιλενάδα. Είναι δύσκολο να δεν βλέπεις ότι μεταξύ μας δεν θα βάλεις αυτόν, δεν θα βάλεις εκείνον. Μπείτε λοιπόν και ψηφίστε τη δική σας ενδεκάδα. Βλέπετε ότι εμείς το έχουμε κάνει πόσες φορές. Και με κινητά και με τα κινητά των άλλων και με τα λάπτοπ. Και πάλι δυσκολευόμαστε να βγάλουμε την ενδεκάδα. Ψηφίστε την all time classic ενδεκάδα. Και βεβαίως οι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους θα βγουν στην κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ. Και θα βγει και μια αναπληρωματική εφτάδα, με τη μία θέση να είναι σίγουρα ένας τερματοφύλακας δεύτερος και έξι που θα έρθουν πρώτοι σε θέση ανεξαρτήτως θέσεως. Οπότε αναμένουμε σε λίγες μέρες να δούμε τα αποτελέσματα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμη στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Εσείς τρέχετε στη Media Markt από αύριο και όλα σήμερα είναι κλειστά τα μαγαζιά. Ναι. Βεβαίως. Και ηλεκτρονικά εκεί... μας μπορούν. Και ηλεκτρονικά, έτσι. Το γιατί έψαξα χθες. Ναι, ναι, μπήκαμε. Και τα ξέρεις τιμές. Ναι. Καλές. Έχει πολύ καλές, ναι. Λοιπόν, για λίγες μέρες στη Media Markt θα γίνει χαμός. Τελευταία κομμάτια από όλες τις κατηγορίες σε απίστευτες προσφορές για εκπτώσεις μέχρι και 70%, έτσι. Σου λέω, έχει φοβερά πράγματα. Έχουν τα πάντα. Μιλάμε για πάνω από 10.000 προϊόντα από όλες τις κατηγορίες. Τρέξτε στην MediaMarkt, δείτε τι σας λείπει, τι χρειάζεστε και βρείτε το σε καταπληκτική τιμή για λίγες μέρες, έτσι, προσφορές, εκπτώσεις στην MediaMarkt. Τρέχετε μετά και τζουρείς, ψωνίζεις, έχεις κάνει τα ψώνια σου και πας χαλαρός μετά να πιεις τον καφέ σου, να παίξεις bowling, μπιλιάρδο, επιτραπέζια, PlayStation, PhotoPlay, τα πάντα. Έχει ωραίες προσφορές, δύο παιχνίδια, άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές με 2 ευρώ 1,5 τα παιδιά. Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Έρχονται απειλητικά μηνύματα για την εντεκάδα. Αν δεν βάλετε striker το Γιαννάκη τον Οκά, εγώ Μπουγάτσα δεν ξανακούω. Και απαντάω στο φίλο Νίκο από τη Σουηδία. Δεν χωράνε όλοι, μάνα μου. Δεν βγαίνουμε. Έχουμε με τον Νίκο κοινή αδυναμία, για μένα πρώην αδυναμία, έτσι. Το Γιαννάκη Οκά. Ναι. Το Γιαννάκη στον ΠΑΟΚ Οκά, γιατί κατόπιν έγινε Γιάννης Οκάς. Ναι. Να τα λέμε όλα, έτσι. Έτσι. Βεβαίως και έχουμε απειλητικά μηνύματα, γιατί εδώ ο φίλος Ηλίας λέει με Φραντζέσκο Κλάους και Παναγιώτη Γλύκο δεν σας βλέπω. Ποιος Πρίγιοβιτς? Ακούγεσαι κι εσύ, φίλε Ηλία, και εγώ διαβάζω τα μηνύματα έτσι όπως μου έρχονται. Αυτολεξί, δεν αλλάζω τίποτα. Ούτε κόμμα. Γιαννάκη Οκά. Γιατί ρε Νίκο Γιαννάκη Οκά? Ναι, οκ, okay, πέρασε ένα φεγγάρι Κύπριος, Κύπρια δύναμη. Κυπριακή δύναμη για Κυπριακή, να τα λέμε. Και είχαμε και πολλούς Κύπριους. Είχαμε τότε την παρέα των Κυπρίων. Πόσα μαθαίνουμε από το ΠΑΟΚ Football Quiz? Για σουμίς, για σουμάκης. Για κουμίς. Για σουμίς. Όχι για κουμίς, για σουμίς, για σουμάκης. Όχι για κουμίς. Η Wikipedia του ΠΑΟΚ τι λέει? Μιλάει στο τηλέφωνο και δεν μας ακούει. Μπορεί να απαντάει σε άλλες απειλές σε ακροατών. Ακροατών. Γιώτης Εγκομίτης. Ναι. Είχαμε Κύπριους τότε αρκετούς. Ναι. Αγαπημένοι, Τίμη. Τίμη. Τίμη, ό,τι είχαν το έδωσαν. Και Γιαννάκη Οκά. Θα ξεχάσω εγώ πρωτοσέλιδο σπορ του Βορρά. Ο γάμος του Γιαννάκη Οκά έχει γίνει... Αλήθεια. Βέβαια. Και κάπου εκεί ξεκίνησε να μετράει αντίστροφο ο χρόνος. Λοιπόν, 12 Μαΐου έχουμε τελικό. Βεβαίως. Έχουμε τελικό Eurovision. Ναι. Δεν θα το δούμε. Μισό λεπτά και σωτήρι. Κρίμα! Είναι για σουμίς, για σουμάκης. Όχι για κουμίς. Για σουμίς. Για σουμίς. Εντάξει. Για σεμάκης, για σουμίς. Αυτό, ναι. Για τι σεμάκης, για κουμίς. Για σουμίς. Okay. Κύριε κουμίς. Ναι. Λοιπόν, 12 Μαΐου δεν έχουμε μόνο τελικό.
κυπέλου Ελλάδος. Έχω. Ναι. 12 Μαΐου του 2001 ο τελικός. Στη Φιλαδέλφια. Εκείνη τη μέρα η ήταν Παπαρίζου. Η Παπαρίζου ήταν το 5. Το... Α, με τους Αντίκ. Με τους Αντίκ. Σωτήρη Δασκαλάκη. Και χάρη λίγο να ακούσουμε Αντίκ, Die For You. Βάλτε το Die For You να παίζει. Αν είχε... Αδικήθηκε αυτό το τραγούδι. Συμφωνώ απόλυτα. Τρίτη αν θέση. Υπάρχει τέτοιο. Τρίτη θέση. Εντάξει, δεν αδικήθηκε πολύ. Δεν ήταν για πρωτιά. Με τη, Eurovi... με τη Eurovision, με τους Αντίκ. Να ναι. Τη λέμε πιο πορτογαλικά, να τη λέμε Eurofithion. Eurofithion. Τέλος στη Λισαβόνα. Στη Λισαβόνα είναι φέτος. Και θέλω να σου πω ότι αν υπάρχει τέτοιο δεδικασμένο. Δηλαδή, ποιος θα ασχολείται, ρε παιδιά. Λάθος μέρα. Λάθος μέρα. Θα ασχολείται ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η Δάφνη Σκαλιώνη που θα κάνουν τη μετάδοση. Ναι. Για λογαριασμό της Ερτένα. Εμείς με Δάφνη Μπόκοτα μεγαλώσαμε σε Eurovision. Ναι. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι από τα δίδυμα που πέρασαν μετά τη Δάφνη και την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Καπουτζίδης. Ναι. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Το Die For You. Δώσε λίγο. Πω, από τι μας θύμισες τώρα. Με λευκή ολόσωμη φόρμα η Παπαρίζου. Την οποία ήταν με κορτιζόνη άρρωστη κοπέλα, γι' αυτό επέπλε μέσα στη φόρμα. Το ξέρω όλο μαλί το ρεπορτάζ. Μαλλί μελαχρινό, καστανό. Καστανό, κόκκινο, περίεργο τέλος πάντων. Πολύ ωραία η φόρμα. Τρέσα όλο. Η μαμά της την έραψε. Με ελληνικό πήγαμε, δεν ήταν όλο ξένο. Όχι, μισό ελληνικό, μισό ξένο. Το ξέρεις το χορευτικό. Φυσικά, τα χέρια πάνω κάτω. Δεν ήταν και δύσκολο. Βάλτε μια κάμερα στο στούντιο. Τι έγινε! Με μας κόβεις πάνω στο καλό. Και εδώ δίνει η Ελενάρα. Παίξω το ξέρεις το χορευτικό, ε. Ναι. Φανατική. Δεσμευόμαστε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθουμε στοιχηματικά με Eurovision. Τι πρέπει να ποντάρετε, έτσι, πού πρέπει να βάλετε τα λεφτά σας. Φαντάζομαι θα τα δείτε Κυριακή αυτά, γιατί θα είναι ο τελικός κυπέλου. Αλλά Κυριακή τσεκάρετε αν κερδίσατε κιόλας. Αυτό, να βάλουμε τα στοιχήματα από Πέμπτη. Ο ημιτελικός της Ελλάδας είναι... Τι έχουμε και ημιτελικό. Βέβαια. Λοιπόν, Τρίτη και Πέμπτη. Ενδέχεται δηλαδή Σάββατο να μην είμαστε στο τελικό. Τρίτη και Πέμπτη είναι οι δύο ημιτελικοί. Και Σάββατο μεγάλος τελικός. Ναι. Με Γιάννα Τερζή βεβαίως. Γιάννα Τερζή για την Ελλάδα, Ελένη Φουρέρα για την Κύπρο. Πώς πάνε τα κορίτσια μας? Είναι στον ίδιο όμιλο. Στον ίδιο όμιλο, μάλιστα. Είναι που κάναν τους ομίλους για να μην ανελοψηφίζονται οι παραδοσιακές χώρες σύμφωνα με τα γεωγραφικά δεδομένα. Ναι, έπρεπε να αλλάξει αυτό. Και τα έχουν καταφέρει μια χαρά μέχρι στιγμής. Έπρεπε, δηλαδή, έπρεπε να αλλάξει. Το Ελλάδα-Κύπρος-Κύπρος-Ελλάδα δωδεκάρι είναι no bet, κλειδωμένο. Κλειδωμένο στο. Και μας έχουν στον ίδιο όμιλο. Φραγή. 12 Μαΐου. Ήταν ίδια μέρα. Σωτήρια να τη Ο τελικός της Φιλαδέλφειας. Με την Eurovision. Eurovision και το Die For You ήταν την ίδια μέρα, 12 Μαΐου. Και τώρα ερχόμαστε πάλι 12 Μαΐου, τελικό στο ΆΚΑ και Eurovision στην Λισαβόνα. Λοιπόν... Εντάξει, εμείς θα τα σχολιάσουμε μετά από μια εβδομάδα τα της Eurovision, έτσι. Ναι, τι να έχουμε κάνουμε. Μπροστά μας πολύ τελικό. Σήμερα όμως έχουμε και 21η αγωνιστική. Θυμάσαι μια που λέγαμε... πριν το τέλος είμαστε. Εκεί γύρω στην Ξάνθη ήτανε. Ναι. Το εκτός με την Ξάνθη. Ναι. Που συζητούσαμε και λέγαμε να ξημερώσει αύριο. Κυριακή. Και να είναι 13 Μαΐου, γιατί η ημερομηνία του τελικού ήταν γνωστή εδώ και πολύ. 12 Μαΐου. Ναι. Όχι, να ξημερώσει 13. 13. Να έχουμε να περάσει τελειώσει, και το τελικό. Να έχει τελειώσει, να ξέρω τι πήρα, τι σήκωσα, τι δεν πήρα, τι δεν σήκωσα. Να κάνουμε απολογισμό. Να έχει τελειώσει, γιατί είχαμε ήδη κουραστεί στο εκτός έδρας με την Ξάνθη. Τα νεύρα μας. Εκείνο ήταν, να ξέρεις ήταν ότι σε έχουν... μια δύσκολη ναι. περίοδο. Να ξέρεις ότι έχουν γίνει όλα αυτά, να ξυπνάς 13 Μαΐου και να λες έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό, έγινε αυτό με την ΑΕΚ, έγινε αυτό με τους βαθμούς. Καλά, νομίζω ότι η φετινή χρονιά χωράει σε ένα βιβλίο. Τι έγινε το καλοκαίρι, πώς έφυγε ο Στανόγεβιτς, πώς ήρθε ο Λουτσέσκου, κάτω από τι κλίμα ήρθε ο Λουτσέσκου, πώς ξεκίνησε η σεζόν, τι αλχημίες έγιναν, πώς δεν ερχόταν διπλό με τίποτα εκτός. Ποιοι παίκτες δεν άντεξαν στην αρτηριακή πίεση, ποιοι παίκτες είχαν άλλα θέματα πώς και φύγανε. Πώς έστρωσε η ομάδα και έβλεπες ΠΑΟΚ χωρίς άγχος. Δηλαδή εγώ σε μάτς στην Τούμπα,
αγχώθηκα σε αυτό με την Ξάνθη, έτσι, στο τελευταίο, ναι. Στο εντός. Πολλοί κόσμος. Και έλεγα μετά, όταν τελείωσε το παιχνίδι και έγινε η ανατροπή, πόσο καιρό είχα να αγχωθώ για μάτς στην Τούμπα. Πολύ, πολύ καιρό. Φέτος καμία να δεχθείς γκολ. Νομίζω με τον Ατρόμητο δεν ήταν που είχαμε ναι, να δεχθείς γκολ και να πρέπει να το γυρίσεις. Ειδικά στην Τούμπα. Καθόλου οικία εικόνα. Με άδεια Τούμπα. Με άδεια Τούμπα, βεβαίως. Και τότε άδεια ήταν. Ναι. Γενικά φέτος, ό,τι παιχνίδι και να θυμηθείς και τι να είδαμε, ρε, τέσσερα παιχνίδια είδαμε. Παναθηναϊκό είδαμε, Ατρόμητο είδαμε. Και κλεισμένο όχι, του Κυπέλλου δεν ήταν. Πρωτάθλημα, ναι, ναι. Τέσσερις αγώνες είδαμε. Παναθηναϊκό. Απόλλων. Λάρισα. Λάρισα, Δευτέρα. Το είδαμε, το ναι. Είδαμε με κόσμο. Πλατανιάς. Πλατανιά έχουμε τελευταία με κόσμο. Λιβαδιά. Ολυμπιακό και ΑΕΚ δεν τα βάζουμε, φαντάζομαι. Όχι. Είναι τα... Δεν το είδαμε καθόλου. Δεν τα βάζουμε καν. Και έγινε αυτό που έγινε. Ωραία πράγματα, ζήσαμε τη φετινή σεζόν. 12.000 ή 13.000 περίπου εισιτήρια διαρκείας για να δουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Μπαρτσελώνα. Που λένε και στις αγορές. Ναι. Που πηγαίνει η κάμερα και ναι, 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 τους ρωτάει πώς πήγε φέτος. Κάθε πέρσι και καλύτερα, γέ μου. Κάθε πέρσι και καλύτερα, ακριβώς. Λοιπόν, 21η αγωνιστική, όλα τα μάτς, έτσι, στις 7 η ώρα. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στις 7 η ώρα. Και ξεκινάμε με... Ξάνθη Λάρισα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Έτσι, απλά το πετάω. Το πετάω. Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Γράφτηκε μες τη βδομάδα, περιμένουμε. Περιμένουμε. Θα δούμε. Όλα θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε 13 Μαΐου. Εντάξει. Όπως είπες και εσύ, 13 Μαΐου περιμένουμε να κάνουμε το ταμείο. 13 Μαΐου θα ξεκινήσουν και τα μεταγραφικά. Τι επιβεβαιώνουμε, τι διαψεύδουμε, τι κρατάμε, τι πετάμε. Ωραία. Επόμενο μάτς. Κέρκυρα, ΑΕΚ. Πολύ δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Τρίπολη Απόλλων. Είπε θα δώσει στοιχήματα, γι' αυτό Τρίπολη το λέω. Τρίπολη Απόλλων. Απόλλων. Άσος. Άσος κι εγώ, ναι. Πεντάδα. Άσος. Η Τρίπολη είναι με την Ξάνθη στους 39 βαθμούς ισοβαθμούν. Πόπο και οι δύο θέλουν σήμερα μάχη θα γίνει ανάμεσα σε Αστέρα και Ξάνθη. Η Ξάνθη νομίζω είναι πιο δύσκολα με τη Λάρισα από την Τρίπολη με, Ξάνθη... με τον Απόλλων. Ξάνθη και Αστέρας Τρίπολης συγκατοικούν με 39 βαθμούς. Δηλαδή οπωσδήποτε η Ξάνθη πρέπει να κερδίσει τη Λάρισα και οπωσδήποτε ο Αστέρας πρέπει να κερδίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι, για να μπουν πεντάδα και να δουν Ευρώπη και οι δύο, μία από τις δύο μάλλον ομάδες. Ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και Λαμία, Πας, Γιάννενα. Γιάννενα. Εντάξει. Και οι δύο έχουν σωθεί. Η Λαμία όχι, δεν... όχι, έχει σωθεί. Όχι, έχουν σωθεί, έχει κλειδώσει. Έχουν σωθεί, ναι. Μόνο η πέμπτη θέση δεν έχει κλειδώσει, οι υπόλοιποι όλοι είναι... Κοίταξε, περίμενα, αν κάνει η Κέρκυρα τώρα εδώ... 2-2 αν κάνει η Κέρκυρα, είναι 26 η Λαμία, 21 η Κέρκυρα. Η Λαμία χρειάζεται ένα βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια, παιδιά. Ναι, ναι, αλλά εντάξει. Μπορεί, σου λέω και στα δύο δεν παίρνει τίποτα. Εγώ θα πάω με το Χ σήμερα με τα Γιάννενα. Λαμία, όχι ρε εσύ. Λοιπόν, τα Γιάννενα, πού είναι τα Γιάννενα, 31 βαθμούς. Δεν πήγε καλά η χρονιά φέτος για τα Γιάννενα, όχι. Η αλήθεια είναι. Όχι. Ναι. Χ θα πάω. Λεβαδιακός Ατρόμητος. Για πες. Λεβαδιακός Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος 50, ο Ολυμπιακός 54, έτσι να το αναφέρουμε απλά. Εντάξει, τυπικά. Νομίζω ότι... όχι. Θα δεν κερδί... θα πας με το διπλό δηλαδή. Θα κερδίσει ο Ατρόμητος, πιστεύω, θα κερδίσει. Ναι. Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό, Ολυμπιακός Πανετολικός. Ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 35 Πανετολικός, μαθηματικά προλαβαίνει την πέμπτη θέση. Ένα ωραιότατο χ. Ένα ωραιότατο χ εκεί μέσω Πανετολικός, ωραιότατο, το παίρνει και φεύγει. Δέλα έχει. Δέλα μπορεί. Έχει, βέβαια και έχει δέλα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7 το ντέρμπι της αγωνιστικής και τελευταίο ντέρμπι και τη σεζόν, να πούμε. Ναι. Και Πλατανιάς Πανιώνιος βεβαίως. Εντάξει. Δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν και ο Πανιώνιος δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Ναι. Εδώ και καιρό. Αλλά ο Πλατανιάς έχει ήδη αποχαιρετήσει από τις πρώτες ομάδες που γνωρίζουμε ότι αντιός. Και παίζεται μετά ανάμεσα σε Κέρκυρα που είναι πιο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και Λαμία Απόλλων έχουν 3 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή μπορεί και να γίνει κανένα θρίλερ προς το τέλος σε αυτές τις δύο αγωνιστικές. Όχι, η Λαμία έχει να παλέψει με την Κέρκυρα. Αν η Κέρκυρα κάνει το 2-2 και η Λαμία δεν πάρει βαθμό, ναι. Είναι δύσκολα. Ναι. Ο Απόλλων έχει ξεφύγει, τελειώσαμε. Ναι, 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 είναι στους 29. Τελειώσαμε τον Απόλλωνα. Έχουμε κανένα πλάνο ενδεκάδας σε Λουτσέσκου. Και έχουμε πλάνο ενδεκάδας με Πασχαλάκι κάτω από τα δοκάρια. Μάτος Πέλκας επιστρέφουν, καθάρισαν από τις τιμωρίες τους. Οπότε Μάτος δεξιά, τον βάλαμε και στην καλύτερη ενδεκάδα. Αντρέ. Βιερίνια αριστερά.
Κρέσπο, Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για τα στόπερ. Ο Μαλεζάς παρέμεινε στην Θεσσαλονίκη. Και ο Μερακλής στο κέντρο. Ο Μερακλής, Ζωζέ Μαουρίσιο με το μουστάκι του στο κέντρο. Και λες βγήκε από καμιά ταινία του Περάκη. Τον είδες. Λούφα είδες και φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Και ο Λιμιός είχε αφήσει ένα τέτοιο μουστάκι. Και το έκοψε. Και τον φώτισε φυσικώς, κάτι από εκεί ψηλά. Εντάξει, είναι περιόδους που περνάνε και οι ποδοσφαιριστές λίγο. Και εσύ, μια φορά, ας πούμε, εγώ για δύο ολόκληρες εβδομάδες το είχα γυρίσει το καστανό. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό που είναι ξανθομπαλαγιάς. Δεν άφησα μουστάκι η Σωτήρη μου, αλλά περνάμε και εμείς διάφορα στιλιστικά. Ναι, περίεργα. Εγώ για δύο εβδομάδες είπα να γίνω καστανή. Δεν το άντεξε η ψυχοσύνθεσή μου. Κι εγώ έγινα καστανή. Καστανό δεν το λες, ξανθό. Συμπεθέρα. Ξέρω, ήσουν από τους πολέμιους αυτού του χρώματος που είχα επιλέξει. Τα έλεγες, βεβαίως. Ο Μαουρίσιο λοιπόν με το νέο μουστάκι του, με το νέο look του, πιθανότατα με τον Σάχοφ παρτενέρ. Δοκιμάστηκε και ο Κάνιας. Νομίζω ότι ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός έχει περισσότερες. Πες τον Ουκρανέζο, τι σ' αρέσει, πες μου. Έχει περισσότερες πιθανότητες. Από εκεί και πέρα ο Πέλκας επιστρέφει σε ρόλο δεύτερου επιθετικού, έτσι, δεκάρι, πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Το πασπαρτού αυτό που λέγεται Πέλκας φέτος. Μπίσες Βαρμάκ θα επιλέξω. Σωρέα. Λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω. Σωρέα. Μπίσες Βαρμάκ και κορυφή βεβαίως. Το ξεκινάς από την αρχή. Τον Μπίσες Βαρ, δεν θες λίγο να τον βάλεις εκεί στο 60. Θες από την αρχή να τελειώνεις θεωρητικά. Τώρα πλάνο ενδεκάδα είναι, δεν ξέρουμε ότι είναι αυτή η ενδεκάδα σίγουρα. Από την άλλη πλευρά ο Κάτσε ξεκινάει βασικός. Βεβαίως. Ο Μιστακίδης είναι κανονικά στην αποστολή. Και οι δύο είναι κανονικά στην αποστολή. Ο Κάτσε βεβαίως βασικός. Ο Μιστακίδης πολύ πιθανό να έλθει από τον πάγκο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Εκεί που θα δώσουμε σκυτάλι. Σε Γιώργο Συρίγο θα δώσουμε. Αν όχι στον κύριο Γιώργο, στον απλό παρατηρητή μας, πού? Πού, πουθενά. Μέχρι τις 3. Εδώ θα σας κρατήσει συντροφιά με το δικό του μοναδικό τρόπο. Και K20 βεβαίως. Ξεκινάει τώρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες που θέλουν τον τίτλο στην ΚΑΠΑ 20. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά ήδη. Ναι, 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 βεβαίως. Ένα διπλό. Ένα διπλό εκεί στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό. Και τα μωρά του Πάμπλο Γκαρσία. Να δείξουν τον δρόμο, να ευχηθούμε. Είναι ο κλασικός τίτλος. Ναι. 1-0-5. Τα μωρά έδειξαν τον δρόμο. Η ΚΑΠΑ 20 έδειξε τον δρόμο. Έδειξαν τον δρόμο και από κάτω τα μωρά του Πάμπλο Γκαρσία. Ναι, ναι, ναι. Τα μωρά 20 χρονών τώρα. Τα μωρά. Εντάξει, είδε τα μωρά μας όμως. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, το επόμενο είναι κανονικά Πλατανιάς. Τελευταία αγωνιστική. Στο επόμενο είναι που θα πούμε ότι εμείς δεν θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα τα λέμε από Αθήνα. Περίμενε. Αλλά έχουμε ακόμη χαμηλά δρόμο, την μπάλα. Χαμηλά και εγώ βιάζομαι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα τα πούμε το επόμενο. Ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ενώ εμείς και ισοπαλία. Του αρκεί και ισοπαλία. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός πάω κάπα 20 live, έτσι. Να έχουμε το νου μας και εκεί, γιατί παίζεται και εκεί τίτλος. Λοιπόν, αυτά από μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, full δράση. Μια αγκαλιά στους φίλους της Νάπολη, το χρωστάμε από χθες. Τι ήταν και αυτό το θρίλερ, δηλαδή στο 83 να κερδίζεις 2-1. Φυσούσαν, ξεφυσούσαν τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Ίντερ Γιουβέντους να κερδίζει 2-1, βολεύει την Νάπολη. Που πάει σήμερα στη δύσκολη, παίζει με τη Φιωρεντίνα εντός έδρας νομίζω. Τη μεγάλη κυρία θα τη σέβεστε. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε. Αλλά όχι, στεναχωριόμαστε κι εμείς για την. Για τα Ναπολιτανάκια μας του Βορρά. Τι να. Του... Ναι, ξέρεις, τι να έχουμε και τόσα κοινά με τον ΠΑΟΚ αυτή που λίγο λες. Κρίμα είσαι. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να κλείσουμε γιατί αν ανοίξουμε και το θέμα της Ιταλίας, του πρωταθλήματος στην Ιταλία θα συζητάμε 2 ώρες ακόμη. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε Τζουρίς, ευχαριστούμε Media Markt. Γεια σας.